Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπαθε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν εμπιστεύω με κανέναν. Δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Δεν έχει πρωτάθλημα, δεν έχει κύπελο, δεν έχει τίποτα. Βρώμα εθνική ομάδα, ο Καρέλης, center forward να πούμε. Τραγωδία. Δικαστικές ιστορίες. Σήμερα είχαμε 6 ώρες. Είχαμε 6 ώρες. Ο Ζαΐρης είναι πολύ αγαπητό παιδί. Να πω τώρα τι θα γίνει. Με λέει ο Καρατζαφέρης. Καλά. Καλά, ήταν ο Ζαΐρης στην Αθήνα και δεν ήρθε εδώ να μας δει, λέει, να φάμε, να κάνουμε, να πάμε. Στο Μούχτη. Στο Μούχτη, ρε. Ορμάω και συνεχίζεις. Ο πιο εργατικός. Είσαι MVP's. Τι MVP είσαι, ξέρεις? Τις διάρειες. Όχι. Ο MVP's ραδιοφωνατζής. Αλλά ο Sir Lock Holmes. Πιάσω όμως τώρα, δεν σε θέλω. Της μαύρης χειραψίας. Μαύρη χειραψία. Μαύρη χειραψία θα σε λέω εδώ. Γι' αυτό και έχεις προσαχθεί με το προσωνύμιο η μαύρη κάλτσα της Χουρμούζη. Γιατί ρε φίλε. Όποιον έχεις πει χρόνια πολλά και στα δικά σου και στα τέτοια σου υγεία, έχει κατηδευστεί το σύμπαν γύρω του. Με έχουν ονομάσει Μαγκούστα. Η Μαγκούστα είναι ένα τροκτικόν, σαν να λεπού μίνι. Που έχει ανοσία, ναι, στη κόμπρα, στο δηλητήριο της κόμπρας. Ναι. Γιατί μαλώνει με τις κόμπρες. Ποια, ναι. Η Μαγκούστα, βέβαια. Η Μαγκούστα τι είναι. Επειδή σε λούζομαι κάθε μέρα, έχω πάθει ανοσία, ευτυχώς δόξα την Παναγιά, στην καντεμιά σου. Ναι. Μια φορά ανέβηκε στο μηχανάκι και έσκασε το λάστιχο στα 20 μέτρα και ξανά έγινε, το φουσκώσαμε. Πώς γίνεται αυτό. Τελικά δεν είχε τρία. Ναι, αλλά πώς ήταν αυτό. Με λες, πάμε πού. Με λες, πάρε με στο Μακεδονία Παλάς. Μόλις ανέβηκε στο μηχανάκι, σκάει το λάστιχο. Σημάδι ήταν αυτό. Έρχεται η καταιγίδα Ιβάν. Μην του ανοίγει την πόρτα. Διώξτε να βάλει τον Μπίλι μπροστά να του δώσει ένα δύο στο σταυρό. Ρίξτε το μέσα στο Δερμαϊκό. Είδε τι τραβά τώρα. Θα μα πάρουν σε ΚΑΠ. Θα μα πάρουν το Μακεδονία. Μπορεί να μα πάρουν. Θα μα τα πάρουν όλα, Ιβάν. Πρόσεχε. Διώξτε τον τώρα μπορεί. Τώρα μπορεί. Πες τον, αποτάσσω με τη Φαλακρό Βέλος, αποτάσσω με τον Αυτόπουλο και πήρε το πρωτάθλημα με 20 βαθμούς διαφορά. Στο λέω από τώρα, κάντο, θα με θυμίθεις. Συνέχισε. Ω. και τελείω να κάνουμε την εκπομπή. Έχουμε να πάμε στον κοντό, γιατί έχει καράο και τα μωρά μας περιμένουν εκεί. Έχω πέρα. Έχω δυσνεξία. Τι δυσνεξία. Δυσνεξία δεν λέγεται. Βρε. Δυσνεξία πώς λέγεται. Βρε πορλόκι όπως λες στο χωριό μας. Βρε, βρήκες καλό ψάρι, σε κεράσανε ακριβό ψάρι. Και επειδή ξέρεις ότι σε πειράζει, αλλά επειδή είναι ακριβό για να φας, επειδή είναι τζάμπα, έφαγες ρε. Καλά να πάθεις ρε. Τσιρλιπιπί κόψι μου έμαλα σε πάει ρε. Έχω δυσνεξία ρε, πώς λέγεται. Δυσανεξία λέγεται. Βρε, δυσνεξία. Ρε, φίλε. Έμαθες εκεί διατροφολόγος. Είχα 2-3 μέρες λίγο το έντερο, το έβλεπα.
Δηλαδή πήγαινα τουαλέτα, ένα κενό, δύο κενά. Τι δυσνεξία έχεις. Εγώ είμαι άνθρωπος, έχω στρες. Ναι. Και το στρες, τα πούμε, και τα τοξικά με χτυπάνε στο έντερο. Ποια είναι τα τοξικά απόφλητα. Τι πυρηνικά τρως. Γενικά, όταν έχω τοξικότητα στη ζωή μου, χτυπάει το έντερο. Δηλαδή, όταν έχεις το άγχος στη ζωή σου καθημερινά, τρέχεις δηλαδή. Όταν αγχώνεσαι, το παθαίνεις αυτό. Παθαίνω το έντερο 2-3 φορές το χρόνο. Ναι. Παθαίνω αυτό το πράγμα. Πίνω κάτι χάπια, πώς ήταν αυτά τα. Πώς τα λένε, ρε. Λασίξ. Όχι, για το στομάχι. Κάτι για το έντερο, κάποια πώς τα λένε. Εντάξει, κάπως θα τα λένε. Προβιωτικά. 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 Δεν μου λες αυτό το άγχος στο μετέδωσε ο Γρηγόρης. Όχι, ο Γρηγόρης δεν έχει ποτέ άγχος. Α, δεν έχει άγχος ο Γρηγόρης. Γιατί λέω, μήπως αγχώνεται και αυτό το μεσημέρι. Γρηγόρησε... Τι να έχω θεωρήσει. Έχω πάρει γρήγορα την εκπομπή γι' αυτό. Μήπως έχει άλλη τοξική. Μήπως τον κόλλησε. Ναι. Πάρε, χαμογελάει ο Γρηγόρης, βλέπω τα δόντια μαύρα. Μια χαρά. Carnation, σταμάτα να πειράζει τον Γρηγόρη, θυμώνω ρε παιδί μου, δεν κουστάρουν να πειράζει. Σε έχει στηρίξει, σε έχει βγάλει την εκπομπή ασπροπρόσωπη να πούμε. Άλλο λέω εγώ. Τι άλλο λες να πούμε εδώ πέρα. Επιτρέπεται, του λέω, επιτρέπεται. Να είσαι δημόσιο πρόσωπο. Είναι. Και να έχει αυτά τα μαύρα τα δόντια του λέω. Μια χαρά είναι ο Γρηγοράκης. Σαν να έπιες Carnation να πούμε. Ναι. Στην αποθήκη του Σαμ που κινδυνεύει, ναι. Λόλα να πούμε, ρε Καραγκιόζη το λέω. Λέω από το τσιγάρο είναι, λέει. Από το τσιγάρο είναι, λέω. Σιγάρο. Για να τα δόντια σου λέω έτσι μαύρα, φαντάζομαι τα πνευμόνια σου λέω μέσα. Πα, τι να έχουν πάρει. Τι έχουν. Καλά ρε, άγχουσε που χθε το 40 το στάρα να πούμε. Ναι. Το 40 το φιλαράκι μου. Ναι, ναι. Καλά ρε να πούμε. Επιτρέπεται το ζου και το Velvet να λε μα πέρασε. Τρεις μέρες έχει να κοιμηθεί αυτό ο 40. Όχι το Velvet, το ζου. Το ζου, ναι, αυτό πάντα το ζου. Γιατί σε περνά τα πιτσιρίκια μέσα, οι κουπελίτε σε περνάνε. Ξέρει τι είναι το ζου. Θα σου πω τι είναι. Να βάλουμε και εμεί τραγούδια. Θα σου πω τι είναι το ζου. Τι είναι το ζου. Το ζου. Το ζου τι είναι. Φαντάσου μία Mercedes 250. Τι φαντάζομαι. Με ξύλινα, πώς τα λένε, ιτιάς, τα πούμε. 30 φιλιάς λέγεται το ταμπλό, ναι. Το ταμπλό να πούμε. Σιλικόνης. Σιλικονάτο. Ναι. 1450 κιλά να πούμε. Ναι. 250 άλογα. Η έψιλον 250, 270, βάλε τόσο. Η έψιλον 270, ναι. Τόσο άλογα έχει. 220 diesel. Ναι, ρε, 220 άλογα τα πετρέλαιο έχει. Ζάντα του, αυτό του, ναι. Αυτό, αυτό είναι το ζου τώρα. Αυτό είναι το ζου. Ναι, και τι κάνει αυτό. Έρχεται ένα κούπρα να πούμε δίπλα. Πώς το λένε αυτά, ναι, τα κούπα. Τα 18 TSI. Τα TSI και τα λοιπά. Γρουν, 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 γρουν. Σε τρώει στα 0% να πούμε. Ναι. Σε τρώει. Σε πέρασε. Λέει. Ναι. Ποιο είναι καλύτερο αυτοκίνητο. Το ζου, το ζου λέω. Το Mercedes ή το Cupra. Για το Cupra. Να σε πω, είναι, ναι, το Mercedes αφού. Είναι το Mercedes. Γιατί αλλά το Cupra το περνάει να πούμε, στα 0% να πούμε. Ναι, αλλά πότε. Ναι, ναι, πότε. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Έχω σκάσει, ρε φίλε. Να σκάσει. Γι' αυτό και εσύ τι θα κάνει. Τι θα κάνει. Τι να κάνω, ρε φίλε. Θα βελτιώσει το Cupra. Το Κούπρα θα βάλει, ναι, το Mercedes. Αφού με λες το ζου είναι το Mercedes. Εσύ το Mercedes. Όχι το Mercedes στο Μετρόπολη. Γιατί με πεις το ζου, καλά. Τότε είναι το Κούπρα. Το ζου είναι το Κούπρα. Άρα λοιπόν τι κάνεις. Τι κάνεις. Τι κάνεις. Σε έναν αγώνα δρόμου δεν θα τα πας φανάρι με φανάρι. Ναι. Άρα λοιπόν θα πας με το Κούπρα κόντρα μέχρι την Αθήνα. 500 χιλιόμετρα. Ναι. Τραβάς για μοκέτα τη turbo diesel. Ναι. Το πεντάδο του ναι, ναι, έτσι εδώ τώρα. Πατάς μοκέτια. Αυτόματι είναι η έψιλον. Τώρα είναι αυτόματι. Μοκετιάζεις. Ναι. Έχεις και η πάστα μάλγαρα. Δεν σταματάς να κόψεις διεύρω. Η πας. Το ταμπελάκι που. Ναι, ναι. Ανοίγουν οι μπάρες μόνες. Ξέρεις τι είναι τα η πας. Ναι, η πας ναι. Είναι κανένα κουρασανάκι να πούμε. Στους φίλους θα πιούμε κανένα καφέ. Ναι. Δηλαδή εγώ να πούμε. Ναι, έτσι. Ναι, 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 ναι. Ανοίγουν τα μάλγαρα τα διόδια και φεύγεις με 230, ναι, και στρίβεις τσιγάρο και ανακατώνεις το φραπέ με τα 7 παγάκια γόρι μου. Μέχρι ο άλλος με να τον γόνατο οδηγά στην έψιλον τώρα χέρια. Ενώ εκείνο με το κούπρα είναι στα 190-200 και έχει δρώσει 7 φορές και έχει αλλάξει 4 φανελάκια να σε φτάσει. Ναι. Εκείνο το κόλπο. Στην τελική το βέβαια το. Ναι, αλλά έχεις διαφορετική τελική. Έχει κόφτη, εγώ δεν έχω κόφτη. Εσύ, ναι, εμείς πάμε τώρα πετάμε. Αυτός έχει κόφτη στα 250, εγώ δεν έχω κόφτη. Τι λέρε φίλε. Εγώ όμως και να έχει κόφτη. Η διάρκεια όμως εσύ μπορεί να πει με 250. Και αυτό με 250. Ναι. Αλλά έχει δρώσει αυτό στα 200. Ναι, 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 ναι. Το στροφόμετρό του, ναι, δουλεύει στις 7-800. Ναι. Εσύ πετρελάτζεις, ναι, δουλεύει στα 3-200. Ξεκούραστος. Βέβαια, ναι, για. Ναι. Λες τώρα τι να μου πεις. Ξεκούραστος. Ξεκούραστος αφού. Ναι. Τα λέω καλά. Πολύ καλά. Τι να σε κάνω. Λοιπόν, σήμερα το μεσημέρι έκανα μια ερώτηση. Θα μου την κάνεις και σε μένα. Πώς νιώθουν, λέω, αυτοί οι αργιανοί κυρακλειδείς τώρα που ο ΠΑΟΚ έχει αυτές τις περιπέτειες. Σου πω εγώ. Και διαπίστωσα. Χαίρονται και τα μουγκελάν και τα μουστάκια τους κερατάδες. Φοβεροί. Ηρακλήδες και Αργιανοί. Ναι, 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 χαίρονται. Τα γελάν και τα μουστάκια. Εγώ θα σου δικαιολογήσω αν θέλεις. Και να σου πω και κάτι άλλο. Τι λένε. Ναι. Λένε να πούμε. Ναι. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Τι λένε μετά το διάλειμμα. Πάμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
Τρέχεις. Τρέχω. Πρωί. Και βράδυ αμαλάχει. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις πρωινό ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις στο βουνό. Αν θέλεις να κυνηγήσεις. Αν θέλεις να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις. Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο meimaris.com. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Στην Άνω Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη με διαγόρα γωνία άνοιξαν οι γυροκαρβουνιές που ψήνουν τον καλύτερο και πιο νόστιμο γύρο της πόλης μας. Ο γύρος ψήνεται όρθιο στα κάρβουνα σε ειδική όρθια ψιστιέρα. Έχει την οστιμιά του κάρβουνου αλλά και την καλύτερη ποιότητα. Στα κάρβουνα ψήνονται και το σπιτικό κεφτεδάκι και το χωριάτικο λουκάνικο και το χειροποίητο σουβλάκι. Γυροκαρβουνιές είναι στη Λαμπράκη και διαγόρα γωνία στην Άνω Τούμπα. Και το delivery είναι το 231-0-988-198. Φυσικά στην κυρία Μαρία Χατζή θα πάτε για την χαρτομαντία σας. Σας έχουμε ενημερώσει. Θα πάω εκεί. Ναι. Θα πάω να τρίξω. Χαρτομάντισα η καλύτερη, κυρία Μαρία, να ξέρεις. Θα μπω ρίξω τους παπάδες στους βαλέδες και πες με εκεί πέρα ναι. Ποια μίλφ θα είναι η επόμενη. Εσύ μίλφ. Θα παρωτήσω ποια μίλφ με αναλογίστηκε, κυρία Μαρία. Η προηγούμενη που είχες ήταν μίλφ. Φυσικά. Ναι. Το αφάνκατε. Το αφάνκατε. Ναι. Ναι. Γιπαϊτούλης. Είσαι. Μ' αρέσουν αυτά. Ναι. Ναι. Δηλαδή αν την πες καμιά τριαντάρα δεν θα. Μια χαρά είναι. 28. Μια χαρά είναι, ρε φίλε. Ε, τι μια χαρά. Εντάξει. Θες μίλφεση. Ρε φίλε, δεν είπα εγώ τι θέλω. Τι με αναλογεί, σε τι προσθέτω κύριο, σε τι με θέλει, τι γουστάρει. Δηλαδή, εντάξει, εγώ τώρα στην πιτσιρίκα και αντίπεση. Δεν λέω εγώ όχι στην πιτσιρίκα. Αλλά πώς τυχαίνει να μου έρχονται κάποιες ηλικίες. Δηλαδή από 35 και πάνω. 40. Από 35 έως 45, δηλαδή τη δικιά μου ηλικία. Χέρι με κολλάνε, τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Δεν ξέρω γιατί. Έχεις, δηλαδή, έχει πέραση, α πούμε. Ναι, έχει σε αυτό το target group, group set, set off. Βλέπει που, ναι. Που ταιριάζει, δηλαδή. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν το κάνω εξ επί τούτου, όπως λένε. Εξ επί τούτου, αφού. Ναι. Δεν το επιδιώκω. Και ούτε είμαι κάποιο που συνέχεια κολλάω γκόμενα. Ναι. Δεν ασχολούμαι με αυτά. Δεν κάνω δηλαδή να τυπέσω σε γυναίκε αυτά τα σάλια μάλια. Κλαρινό γαμπιά, παιδί μου. Είμαι τη ουσία έτσι, μπρουτάλ. Δεν είμαι αυτό να με επιζώσει με το Facebook σου τώρα και το Instagram σου να σε κάνω like και να αρχίσω τα σάλια δια τηλεφώνου. Κατάλαβε. Αν δω από κοντά, μωρό, είσαι ωραία, θα πούμε, ξέρω εγώ. Από εδώ από εκεί να συνεργαστούμε. Χοντράνθρωπο. Χοντράνθρωπο, ναι. Η Δεσποινή πώ θα γίνει να σα πηδήξουμε. Πώ. Σταμάτα. Χοντράνθρωπο. Χοντράνθρωπο. Πώ θα γίνει να τραβήξουμε την πέτσα από το γιαουρτάκι, α πούμε. Χοντράνθρωπο. Χοντράνθρωπο. Κατάλαβε. Υπάρχουν. Άκουσε με μυστικά. Ποια είναι η διαφορά τώρα του χοντράνθρωπου με τον μπουρτάλ. Α, έχει διαφορά. Ναι, έχει μεγάλη διαφορά. Άλλο, άλλο να είσαι κυριλέ χοντράνθρωπο, μπρουτάλ, και άλλο να είσαι παπάρας, να μην σου το πω έτσι. Χοντράνθρωπο. Ναι. Ναι. Το πέσιμο πώς είναι. Πας εσύ τώρα και λες, ρε παιδί μου, μ' αρέσεις, στα ίσια. Είσαι πολύ όμορφη και γουστάρω. Ναι. Ωραία. Αυτό τι είναι. Ίσιο πέσιμο, κανονικά, όπως πρέπει να κάνει ένας άντρας. Μου αρέσει, ναι. Μπρουτάλ. Ναι, αυτό ακριβώς, στα ίσια. Τώρα τι γίνεται. Οι πιθανότητες είναι πάντα 50-50. Θα σου πει άλλη. Με καλό τρόπο ή με κακό, είδε σε γουστάρω ή ναι σε γουστάρω. Εκεί είναι το ρεζουμί όλη τη υπόθεση. Άμα σου πει, σου δώσω το Facebook. Άκου τώρα, α τα Facebook. Α, ναι, ρε παιδί μου, ναι. Πες σου λέει, δίνω το Facebook, ρε παιδί μου, και εντάξει, πάρ' το σαν ναι. Αλλά άμα σου δώσει αρνητική απάντηση, δηλαδή το όχι στην ουσία, εκεί είναι ο άντρα που θα μετρήσει. Τι εννοώ. Οι περισσότεροι άντρε θα πούνε, άντε μωρή, τι παλιό τέτοια ξέρω εγώ, δεν ναι, μου έκατσε. Ναι, 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 ναι. Κοίταξε, φίλε, αποδέχεσαι την είδο σου και λες, ναι, ευχαριστώ πολύ, δεν ξαναενοχλεί. Και εκεί πάλι, γιατί το εκτιμάει η γυναίκα. Mm-hmm. Κατάλαβες. Το εκτιμάει, δεν τη ξαναενοχλείς. Πες, ρε παιδί μου, ναι, συγγνώμη, οκ, τέλος. Μην ξαρχίσεις τα σάλια. Τι παλιωτέτια, άμορφη, τι παλιωτέτια, δεν μου έκατσε και δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. 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 Εκεί εκτιμάει η γυναίκα. Γιατί είναι, ναι. Όπως είναι με τα ρούχα, φιλαράκι. Ναι. Για να πάει να αγοράσει ένα ρούχο, άμα δεν του δεις τη βιτρίνα και συγκεντρήσει το ενδιαφέρον, θα μπει μέσα να ρωτήσεις και να το δοκιμάσεις. Έτσι είναι και η γνωριμία με τη γυναίκα. Γι' αυτό λοιπόν προτρέπω τους άντρες να είναι καλοπροαίρετοι στο πέσιμο. Ναι, με μπρουτάλ, αλλά μην γίνουν τραχανοπλαγιάδες και χαλάνε την πιάτσα. Κατάλαβες. Τώρα ο χοντράνθρωπος ποιος είναι. Ο χοντράνθρωπος. Ποιος είναι. Άμα φάει την αρνητική απάντηση, πει όχι, δεν θέλω η κοπέλα, ξέρω εγώ, να γυρίσει και να λέει πίσω όλη την παρέα της στην πιάτσα, σε όλη την παρέα του. Άντι πάλι ο μπιπ, δεν μου έκανε αυτό, δεν μου έκανε και σιγά τη σαβούρα και τέτοια θα ασχοληθώ εγώ ξανά. Όχι, ρε φίλε, αφού έφαγε χιλιόμετρα, θα αντιδράσει και θα τον παρεχθεί σαν άντρα. Ναι. Τι πατήσαμε, χάσαμε και τι έγινε. Τώρα ο Facebook ποιος είναι. Ο Facebook τι είναι. Ο Facebook είναι αυτό που δεν έχει αυτοπεποίθηση ώστε να πλησιάσει μια γυναίκα. Δηλαδή.
τη βλέπει την άλλη. Ψάχνει εκεί το μικρό όνομα. Θα τη ψάξει μέσα στο Facebook πώς τη λένε να δει φωτογραφίες. Γιατί πλέον τα τηλέφωνα δεν τα δίνει τα τηλέφωνα. Δεν μιλάνε με τηλέφωνα πλέον. Με μηνύματα τα SMS έχουν καταργηθεί. Κατάλαβες, μόνο εγώ και εσύ περιμένω στον άλλο τηλέφωνο να μιλήσουμε που είσαι, τι κάνεις. 1500 μηνύματα. Βέβαια. Αρχίζω με τα Messenger και σε είδα εχθές και είμαι εκείνος που καθόμουν αριστερά γωνία, δεξί παγκάκι, τρίτο στασίδι στον αϊθεράπη και σε πρόσεξα και με εντύπωση. Κλάι, μάνα δεν λάνε τρίχμα η φόρτσο με την καμπαρότη τώρα. Έτσι. Οπότε άστα να πάνε. Δηλαδή γίνεται μια διαδικασία με το Messenger και τα Viber. Όχι, τα Viber πρέπει να το έχει στο τηλέφωνο. Τώρα τι καλτιά είναι αυτή με το Χατζινάκο. Τι έχει ο Χατζινάκο. Με το καραόκι, ρε φίλε. Μεγάλο Χατζινάκο. Όσε φορέ πήγα, καλτιά. Εν τω μεταξύ τώρα είμαι αναγκασμένο να περάσω γιατί άφησα, ξέχασα εκεί την τσάντα. Άκουσε με τώρα. Λοιπόν, κύριε, ορμάτε τώρα, μόλι τελειώσει η εκπομπή, πάμε εκεί με το φαλακρόπιο μου, ίσχυε με τα μωρά. Δεν μπορεί για το έντερο του ίσχυε, δεν κάνει. Σε βάλω κάτι μωρά για το έντερο να δει. Έχει κάτι μωρά για το έντρο. Για το έντρο. Ναι. Σε πιάζει και σε πιάζει και η Ινδιάνα εκεί πέρα. Ο Τράγκης. Θα σε κάνει τα 3-2. Θα σε στρώσει χαρακτήρα. Το έντρο θέλει προβιωτικό, ρε. Θα σε τσαρακώσει ένα λουμινόχαρτο αυτή, βρε. Δεν μου λες. Πες μου. Προβιωτικό. Σε κάνα καραόκι πρέπει να φωνάξουμε τον, τον Μαλάτο. Μαζί με τον... Με το Σαράντο. Και Φωτιάδη θέλω μέσα. Όχι, σε Φωτιάδη δεν. Θα του κυνηγάσει την κατσίσα στο Φωτιάδη. Θα έρθει ο στην κατσίσα, θα μα καλάσει το αυτό, ναι. Δεν μου λέει. Ο Μαλάτο δεν μοιάζει σαν να ήρθε μετανάστη από το Φοντένεμπλο. Ο φίλο μου Σαράντο. Γεια σου, φίλε μου Σαράντο, μα ακούει τώρα. Από το Φοντένεμπλο. Σίγουρα, ναι. Σίγουρα, δεν κάνει εκπομπή. Και ο γιατρό μα ακούει. Βασίλη, άστα σάλια, εχθές έκανα γκάλωπ για σένα, ολόκληρη εθνική Ελλάδος στο ΝΑΤΟ. Βομβαρδισμός. Χαμός, λέω, γύρω να πίσω. Ο Χατζινάκος την έχει ψωθεί. Ο Χατζινάκος, φίλε, ήρθε το μεσημέρι, με λέει, κάνε κάτι, πες στο γιατρό, θέλω με αυτό να είμαι, δεν μπορώ. Ασούμε, δεν μπορώ χωρίς τον γιατρό. Εκεί σήλω, του λέω, ρε σάλια, να πούμε τον έσχισε, να πούμε, κάτσε καλά. Άμπαλε, του λέω, κοντέχεσαι, το κοντό. Σε παρακαλώ, τον έσκησες. Τι περιμένεις, λέει ο γιατρός, από Αριανός. Τώρα, Βασιλάκη, με φύγεις να πούμε. Γιατί το Αριανό καλά παιδιά είναι, όλοι είναι καλά παιδιά. Λοιπόν, οι Αριανοί καλά παιδιά είναι, γλύσεις καλά παιδιά. Τώρα αυτό που έλεγες το μεσημέρι, άκουσε με. Που λέει, να λέει, δεν είναι όλη η Βόρεια Ελλάδα λέει, που χαίρεται. Λέει, είμαστε και εμείς εδώ που λυπάτε, λέει η Βόρεια Ελλάδα. Είμαστε και εμείς που χαιρόμαστε. Και. Γιατί χαίρεστε, του λέω. Αχ, εκεί λέει, με πιάνει ένας γέρος. Ποιος, ναι. Γέρος, κοντεύουμε κι εμείς εκεί, γέρος 65. Ναι, σταμάτα, κρύβε λόγια. Έρχεται εκεί στο ζάπινγκ, λέει, πάνε πες το ραγκάτσι και το κουλιανό, σκάσανε, ναι. Και σκάσανε, ναι. Και σκάσανε. Τι δεν κατάλαβα, τι σκάσανε. Όταν πήγαινε καλά ο Πάοκ και πήγαινε βούρια πρωτάθλημα, έτσι. Λέγανε λέει για μας, σκάσανε. Και σκάσανε. Έχετε ένα ραδιοφωνικό παραγωγό που το λέει με στυλ. Σκάσανε. Σκάσα. Α, λέει τώρα, λέει, γελάσανε, πες. Γιατί είσαι κακόψιος, θα το λέω. Γιατί χαίρεσαι με την ταλαιπωρία του αλλού. Ναι. Δηλαδή τώρα τι είναι αυτό το Ηρακλήδης και μια πόλη, μια ομάδα, λέει, δεν λέγανε. Θέλουν τα δάκρυα, λέει, να ναι. Τα χύνουμε, λέει, μαζί να πούμε. Δεν ξέρω, λέω, εγώ παρακολουθώ, όπως λέει και ο Κόκκινος, καταγράφω τα γεγονότα. Καταγράφω τα γεγονότα. Είναι η δικαιολογημένη αντίδραση των οπαδών του Ηρακλή και το Άρη για μένα. Γιατί. Το φυλά. Είναι δικαιολογημένη. Ο λόγος. Διότι χωρίς να εμπλέκονται πουθενά αυτοί, δηλαδή οι δύο ομάδες, δεχόταν τα πειρά από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, πολεμούσαν με τον Ολυμπιακό, πολεμούσαν με την ΑΕΚ, είχαν κόντρα. Δηλαδή, σω και καλά, ο Άρης να την πατήσει. Δηλαδή, ο Άρης να στεναχωρηθεί, τον Άρη να πικάρουμε. Εντάξει, ρε παιδιά, έχετε ανεβεί επίπεδο. Φτάνει τόσο. Γι' αυτό λοιπόν και ο παδί είναι σκασμένοι του Άρη και του Ηρακλή. Δεν έχουν άλλη διέξοδο για χαρά. Και σε λέει τώρα τι πατήσανε. Ποια είναι η τιμωρία. Μείον θα πάρουν του χρόνου. Υπάρχουν, λέει. Βγάζει άκρη. Δεν βγάζει άκρη, εντάξει, κάποια τιμωρία θα έχει. Και οπότε σε λέει, εντάξει ρε παιδιά, με αυτή την έπαρξη, πάρτε την κι εσείς. Μια πόλη, μια ομάδα λέγατε. Αυτά είναι η ζωή, έτσι είναι. Μήλο είναι δίκαια. Αύριο θα πανηγυρίζω εγώ, μεθαύριο Παοξής. Έτσι πάνε αυτά. Όχι, λένε. Εντάξει. Όταν λέει πάει καλά, λέει ο ΠΑΟΚ. Δεν μας στέλνουν. Έτσι είναι. Όταν λέει τραβάει ζόρι, ναι. Η Βόρεια Ελλάδα λέει να ξεσηκώσει. Έτσι είναι, ρε μάγκα, ναι. Οπωσδήποτε. Με αυτό, όταν έχει το ζόρι. Ναι, αλλά υπάρχουν και υπάρχουν. Άκουσε με, οι άνθρωποι. Οι οποίοι λένε, όχι, ρε φίλοι, οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ λένε, δεν σας στέλνουμε στη λύπη μας, ρε. Γιατί, ποια Βόρεια Ελλάδα. Αυτά τα κάνουν κάτι δημοσιογράφοι. Ισχυροί κάτι πολιτικοί, κάτι σαχλαμάρες που λέει όλη η Βόρεια Ελλάδα και σου λέει, κάτσε, είμαστε και εμείς η Βόρεια Ελλάδα να πούμε. Είναι η ανθρώπινη φύση, ό,τι και να κάνουμε. Η ανθρώπινη φύση για κάθε ανθρώπινο νου, για κάθε ανθρώπινο όν, όταν έχει την ανάγκη, τότε επικαλείται βοήθεια. Είσαι όταν είσαι χαρούμενος και έχεις πολλά λεφτά, ζητάς κάποιον να τα φάτε μαζί. Όχι.
Όταν δεν έχεις μία, τότε τι λες. Βοήθεια από κάπου, κάπου απευθύνεσαι. Ναι. Είναι απλός ο νόμος της φύσης. Το Θεό πότε το θυμάσαι. Το Θεό όταν πέφτει αεροπλάνο, σβήνουν οι μηχανές. Ναι, τότε το θυμηθείς και εσύ, το λέω από τώρα. Λοιπόν, θέλω να δώσει χαιρετίσματα στον Σπύρο, τον γιατρό που με έστειλε μήνυμα. Τώρα, ναι, ναι. Μας απολαμβάνει με την εξαίρετο σύζυγό του, την κυρία του, την αξιοσέβαστη. Σύντροφος. Όπως και να έχει, είναι το ίδιο πράγμα, διότι ο γιατρός είναι εξαίρετος νέος, νευροχειρούργος. Και λέει, κάνουμε κοιλιακούς από το γέλιο που σας ακούμε. Συμφωνούμε με τις απόψεις σας. Συμφωνεί. Τους κάνουμε και το ράγι μου στην Κυκόστα. Πού πήγε η Χαλκιδική, δεν ξέρω πού είναι, θα μάμα θέλει να μας στείλει. Μας παρακολουθούν και μας ακούνε. Το ευχαριστούν τα λέτε ζευγαράκια εκεί πέρα. Με έχουν, λέει, έχετε καλές απόψεις για τις MILF. Έτσι ο γιατρούκλαρος. Γεια σου, ρε γιατρούκλαρε, μου σε αγάπω πολύ. Λοιπόν, λοιπόν. Πάμε ρε στα μηνύματα, γράφει και τι λένε. Τι λένε πάλι να πω. Λοιπόν. Λένε οι πελάτες, στέλνουν εκεί στο 54-340, είναι αυτό Κώστα. Κάτσε ρε. Ε? Σε αυτό στέλνουνε, ποιο στέλνουνε. Έτσι να πω, 17 του μηνός δεν άλλαξε μέρα. Ναι, ρε, από την Τσικνοπέμπτη μηνύματα διαβάζεις, βρε. 17 του μηνός είναι. Έχει ρπανιέ τη χορμούζει, βρε. Ρε, Στέφανε, και εγώ το ίδιο έχω πάθει με τα MILF, λέει, ναι. Και είναι και πολλές, λέει, εδώ στην Αθήνα. Α. Πάντα προσεγγίζομαι, όπως είπε ο Στέφανος. Αργιανός από την άλλη μου, λέει. Έλα, ρε, παιχτούρα, αλαγιονέλα, αφού στο λέω πώς θα προσεγγίζεις. Έτσι. Λοιπόν. Χυμάδιο και μάγκικα όμως. Αυτή η βλακεία που την άκουσες, κανένας που άκουσες δεν θέλει συνασπισμό με καμιά άλλη ομάδα από τη Βόρεια Ελλάδα, μόνοι μας και όλοι τους. Ναι, αυτό είναι. Κάτσε ρε φίλε, τώρα είναι μερικοί από αυτού. Ναι, αλλά ακούς τους αλιάριδες τους δημοσιογράφους, ναι. Τους αλιάριδες τους πολιτικούς, τους αλιάριδες τους παλέμαχους και η Βόρεια Ελλάδα να ενωθεί κτλ. Κάτι τέτοιες βλακίες λένε. Ναι, αφού είπαμε. Λένε την αλήθεια να πούμε. Ναι. Όταν υπάρχει ανάγκη, χρειαζόμαστε βοήθεια. Δεν θα το ξαναλέμε αυτό. Στέφανε, όσο δεν έχει πρωτάθλημα, σε θέλω δίπλα στον Κώστα κάθε μέρα. Πέθανα στο γέλιο Messenger Facebook. Μέχρι είμαι στο 3% που δεν έχω και πίσω, λέει, από την οθόνη. Σε είδα εκεί, λέει. Ημούν, λέει. Αυτό ο τίποτα που καθόταν με το λουλουδάκι, λέει, στο ιερό και τέτοια. Στο ιερό. Σε ένα πίσω. Στο τρίτο στασίδι, ρε. Στο τρίτο στασίδι. Τι να κάνουμε, προσφέρουμε ευτυχία στον κόσμο. Στον κόσμο. Στο κόμμο. Στο κόμμο. Ναι, ρε φίλε. Στο κόμμο. Έτσι είναι. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Yeah. Πού είχαμε μείνει. Στο Φοντενεμπλό. Στο Φοντενεμπλό. Ο Σπύρος, ο γιατρός. Έλα, ρε γιατρού, κλάρε. Σε ακούμε με την γυναίκα μου. Να. Παίρνεις μια. Τι λέει. Ντότσε, λέει. Extra Bull, αμερικάνικη. Και η Mercedes λέει σε ψάχνει με GPS. Dodge Excalibur, βρε. Τι είναι αυτό. Πανέχουρ μου. Dodge Excalibur είναι μια αμαξάρα με 6.000 κυβικά. Τα MILF είναι σαν το δολάριο. Όλοι τα θέλουν γιατί απλά είναι παγκόσμια σταθερά. Άρα, γιατρό. Τι είπε τώρα ο γιατρός. Είπε ο γιατρός. Εκείνη την ώρα που ανοίγεις τον εγκέφαλο και ενώνεις τα καλωδιάκια να σκέφτεσαι αυτό το πράγμα. Τι είπε ο άνθρωπος. Μετά στα χέρια αυτού του γιατρού να πούμε να είναι τι κοροναγράμματα, α πούμε, να τύχει. Γιατί είναι νευροχειρουργική, είναι λεπτή η επιστήμη. Ναι, ρε παιδί μου, λες τώρα. Λέμε. Ναι. Άμα είναι από αυτόν τον άνθρωπο, ξέρω εγώ, να δώσει το κοροναγράμμα. Ναι. Βασίζομαι στα χέρια του δηλαδή. Ναι, ναι. Λέω ρε παιδί μου, τελείωσε. Του το έχω πει κιόλα. Άρα λοιπόν, ρωτάμε του Αργιανού του Ηρακλειδεί, ναι. Γιατί χαίρονται και του Παοξίδε αυτό που λένε ο Μπούζος και οι άλλοι. Ναι, αν ισχύει, θέλω να το μάθω. Εντάξει, γιατί... η Βόρεια Ελλάδα ενωμένη κτλ. Ναι. Γιατί λέει. Όταν έχετε προβλήματα, θέλετε τη Βόρεια Ελλάδα. Κοίταξε, εγώ φίλε. Ενώ όταν είστε στα καλά σα, να μια πόλη μια. Και προτιμώ τη Βόρεια Ελλάδα ενωμένη, αλλά σε όλου του τομεί. Έτσι, όχι μόνο όταν το χρειαζόμαστε. Πώς το είπες? Όχι όταν το χρειαζόμαστε. Σε όλου του τομεί να είναι ενωμένη. Δηλαδή, θα χρειαστεί βοήθεια ο Πάχο, ο Άρης, μπορεί να χρειαστεί ο νομός Ερών, ο νομός Καβάλας. Να είναι όλοι ενωμένοι. Να μην βάζουμε σημαίε μπροστά και κόμματα. Λες, βέβαια, έτσι ναι. Έτσι. Αλλά εγώ και πιστεύω δεν είναι πλέον βοράσουνα τους ιστορία, είναι Ανατολή Δύση όλο τον κόλπο. Ρώτα σε παρακαλώ τα Ηρακλάκια και τον Κόκκινο που λένε ότι οι τίτλοι πρέπει να παίζονται στο γήπεδο Ντέμεκ. Πώς νιώθουν τον τελευταίο τίτλο του στο 12 στο βόλεϊ, το πήραν στα χαρτιά. Mm. Να ρωτήσω το Κόκκινο, λέει. Ρώτα το ρε φίλε. Το ρωτήσω ρε φίλε το Κόκκινο. Φυσικά θα το ρωτήσει, βρε. Το ρωτήσω ρε φίλε το Κόκκινο. Θες να ανοίξουμε γραμμές. Ναι, ρε μέσα ρε φίλε. Έχουμε αφήσει τίποτα άλλο. Σε εκκρεμότητα. Τι εκκρεμότητα. Τίποτα το οποίο. Δεν το αντιληφθήκαμε. Όχι, ρε. Να μην του τσακίσουμε. Τι είπε ο Γκαγκάτσης, τι είπε ο Δημητριάδης, τι είπε, ξέρω εγώ, ο Λιμπερόπουλος, τι είπε, ξέρω εγώ. Όχι, μωρέ, μην τα γυρίσουμε τώρα. Αυτά, είναι, αυτά ξέρεις τι είναι. Αυτά που λέει ο Γκαγκάτσης, αυτά που είπε ο Λιμπερόπουλος, αυτά που είπε ο Δημητριάδης είναι για να γεμίζουν οι ώρες των ραδιοφωνικών σταθμών. Έτσι. Πάμε 90-90. Ναι, μωρέ. Μην τα ξέρει. Μύρε, φίλε. Το πρωτάθλημα σταμάτησε πριν μια εβδομάδα. Εκεί με τον Ολυμπιακό έπεσε τον Γκαρσία, το κάναμε μια εβδομάδα σούπα. Έφαγε τώρα, πήγε ο Ιβάντε Μέκ μέσα με τα παιδιά, ξέρω εγώ, να πάρει την ομάδα. Φτάνει τόσο. Και να μας πείτε τι θέλετε να δικάσουμε τη Δευτέρα στη Μαρμίτα. Ναι. Τι θέλουμε να δικάσουμε, γουστάρουμε. Τι. Θα γράψουμε τώρα εδώ πέρα τις απόψεις. Ναι, τι. Μην βαράς με το τσακατσούκαρε, σου λέει. Ωραίο είναι αυτό. Πω, αποσπαστικό είσαι, ρε. Ο ηχολήπτης μέσα τρελαίνεται με αυτό τον ακούει. Εσύ δεν το ακούει. Δεν σ' αρέσει ο ήχος. Ωραίος. Ξέρεις πώς ακούγεται στο ράδιο αυτό που κάνεις τώρα στον ακροατή. Πώς ακούγεται.
Πάνε έξω, άνοιξε ραδιοφωνάκι να σου το κάνω, να δεις πώς ακούει. Φέρε το ράδιο να το ακούσω. Δέχεται, θα μικροφωνίζει εδώ πέρα. Τι κάνει, λέει. Τι να σε πω, ρε, τεχνικά. Ναι. Θα μικροφωνίζει να βάλει ράδιο τώρα. Με τα τεχνικά θέματα. Βρε, πού να ξέρει, τεχνικά, βρε. Τεχνικά δεν τα πάω πολύ καλά. Για να, τι να σε κάνω εγώ τώρα. Ο Γιάννης βρίζει, είναι σε καλό δρόμο. Άντε, πάρε τα παιδιά, μην σε περιμένει ο κόσμος στο ράδιο. Καλημέρα, ναι, καλημέρα. Έλα, φίλε. Ορίστε. Όποιος μαγγίζει θα του κάνω αυτό το. Είμαι άγριος σήμερα, θα το παίξω πολύ επίθεση στο κόσμο. Στο κόσμο. Θα το παίξω επίθεση. Λέγε, φίλε, καλημέρα. Γεια σα. Γεια σα. Βαραβά. Και το βράδυ. Έχω κάτσει, έχω πιει τρεις φορές με το γιο σου καφέ. Με το γιο σου έχω πιει τρεις φορές καφέ και σε έχω στείλει χαιρετίσματα. Εγώ θα χαρώ πολύ. Ναι. Την άλλη φορά ναι. Να είναι ο Νίκος από τα Γιάννητσα. Ο Νίκος από τα Γιάννητσα. Ναι. Ο γλυκομήλητος. Ναι. Ο λογικός με τα χίλια δυο του. Ναι. Και ο δάσκαλός σου. Ποιος δάσκαλος? Εκεί που πας στο τεκμοντό. Ο δάσκαλος. Στο box. Ναι, γαλαντόμος. Ναι, 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 ο δάσκαλος, ναι. Γαλαντόμος, ναι, ναι. Μπράβο. Την άλλη φορά θέλω να τους έχεις παρέα σου. Να τους ακούσω. Βράδυ ο δάσκαλος περπατάει. Ναι. Δεν ξέρω τι κάνει. Από εκεί κατεβαίνει. Ναι, από εκεί κατεβαίνει και πάει στο. Σε σένα έρχεται. Ναι. Άμα περπατάει. Ναι. Λοιπόν, το απόγευμα είδα τον πατέρα σου με τον ελέφαντο που έβγαλε τη φωτογραφία και εσύ δεν ήξερε αν ήταν. Στην εφημερίδα. Δεν είχα ιδέα γιατί αυτή η Sport Day κάθε μέρα βάζει ένα παλέμαχο αφιέρωμα. Δεν εγώ θέλω να σου πω ότι ήταν παλίκαρος ρε εσύ Κωνσταντίνε. Δεν τον πρόλαβα. Το ότι ήταν παλίκαρος δεν τον θυμάμαι, το γνώρισε σε πόνα καυγά μια φορά. Όχι, όχι, συγγνώμη, δεν τον γνώρισε ο πατέρα σου. Το πατέρα μου τον γνώριζε αλλά δεν τον είδα να παίζει, δεν τον θυμάμαι. Α, εγώ δεν ήξερα τι έπαιζε στον ΠΑΟΚ. 7 χρόνια. Ναι. Δεν ήξερα, εγώ με το 58 γεννηθείς. Ναι. Αλλά δεν ήξερα, τότε ήμουν 12 χρονών που το 72-73. Τι να θυμάσαι 12 χρονών. Ναι. Λοιπόν, χάρηκα με τον Γιώργο και καφέ. Ναι. Καλά έκανε. Έτσι, έχει στο μαγαζί. Περνάει που και που πίνουμε καφέ. Τον Γιώργο. Ο νέο Γιώργο, ωραίο παλικάρι. Με έδειξε τα σκυλιά, ναι. Το κτήμα, τα σκυλιά, μετά έδειξε όλα τα άλογα. Ποια άλογα. Πέσω Κωνσταντίνο που είμαι. Για πέσω, ναι, δεν θυμάμαι το χωριό πάλι, θύμισε μου το κτήμα έξω. Το μικρό Παρίσι, Μονοπήγαδο. Μπράβο, Μονοπήγαδο, ναι. Στο Μονοπήγαδο. Κωνσταντίνε, ναι. Να ανεβείτε εδώ και δεν θα φεύγετε. Στο Μονοπήγαδο. Ναι, ρε φίλε, με έδειξε το κτήμα που είναι ο Γαλαβάς. Ο άλλος τώρα το κοροϊδεύει. Ο άλλος το κοροϊδεύει, όπου λένε ο διπλάνος. Το κοροϊδεύει. Όχι, ρε. Δεν το κοροϊδεύω, ρε. Με έδειξε και σένα ποιο είσαι, ρε. Ότι εσένα, ρε, ο άλλος το Κωνσταντίνο το κοροϊδεύει. Α, τώρα δεν ξέρει αυτό, ρε. Πού να ξέρει, βρε τώρα, βρε. Προβέλος. Εγώ, ωραία κτήματα εκεί πέρα να πούμε τα σκυλάκια. Ναι, 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 ναι. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σου, Βαραβά. Σε χωριόμενη ο Βαραβά. Ναι, ρε, στο Μονοπήγαδο σου λέει, το γιο του γνωρίζω. Μάλιστα. Και μου λέει ο γιο του έρχεται στο καφενέ και με λέει αδερφέ, και εδώ που πίνουμε καφέ, ξέρει ποιανού γιο είναι. Λέω ποιανού. Του Βαραβά. Του Βαραβά. Λέω κατάλαβα ποιανού. Ωραίο τύπο. Πάμε να μα πούνε πώ αισθάνονται. Να μα πούνε. Και αν θέλουν οι παοξίδε, αγάπη από του Αργιανού. Αγάπη στο λουλούδια και ναι. Προδέρμ. Ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου. Καλημέρα. Παγκεωρίτη. Γεια σου, Παγκεωρίτη. Όλοι αδέρφια είμαστε, ρε παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, ναι. Μια στην περιουσία, ναι. Τα αδέρφια. Να ευχαριστιόμαστε το άθλημα. Εννοείται πάλι τα ίδια δεν θα λέμε. Αλλά κάποιοι πρέπει να πουλάνε φυλάδες, να μας βάζουν να παρακολουθούμε. Έρχεται μια βροχούλα για τον καιρό, λένε η θεομηνία. Είναι όλο το τμήμα marketing αυτό. Ναι, βέβαια. Έτσι είναι, ναι, ναι, ναι. Πάντως που έλεγες για το ίντερνετ και τα messenger και τα τέτοια που κάνουν το φλερτ. Ναι. Ναι. Εντάξει, τα εργαλεία είναι καλά, ρε παιδί μου. Σκοπός αγιάζει τα μέσα, αλλά να έχει σκοπό, ρε παιδί μου. Βλέπω ότι σκοπό, ότι ψυχικό, ότι παραλίμνη έχουν αυτοί. Μόνο λουλουδάκια, like, καρδούλες και όταν έρθουν τέτα τέτα. Είναι εποχή, ρε. Ας είναι νέα εποχή, βρε. Πειράζουν κοριτσάκια και τέτοια και λέω έχω 10 γκόμενες στο ίντερνετ. Κατάλαβε. Εντάξει. Αυτό, εντάξει. Τώρα να πας και να πλησιάσεις και να εμείς παλιά. Για να πάρουμε ένα τηλέφωνο να βρούμε την κόμενα να κλείσουμε ραντεβού. Έπρεπε να μην είναι σπίτι, ναι. Να πάμε στο περίπτερο, να έχεις και το δίφραγκο στην τσέπη. Το σταθερό και άμα το σηκώσει ναι, ο μπαμπάς να το κλείσεις. Και έπεφτε και όλα σκλακ μέσα ναι. Σε πόσο... Θέλετε να γυρίσουμε στην εποχή του Στάθη Ψάλτη. Χάρη του YouTube για να τη βρεις να πούμε. Όχι βρε. Θέλετε να γίνεις ο Γιώργος ο Πετρόχυλος. Καλά λέει. Σωστή χρήση είναι. Η σωστή χρήση είναι να υπάρχει σωστή χρήση.
Αυτό είναι το τέτοιο. Και ούτε κόλλημα, ούτε. Γιατί εγώ βλέπω τα παιδάκια είναι αποφαρνωμένα τώρα σε αυτά. Τα παιδάκια κινητά. Κάνουν σεξ από 13 χρονών είναι τώρα, 14. Τα παιδάκια. Δεν κάνουν σεξ. Τι κάνουν, σουξ. Δεν είναι σεξ. Δεν κάνουν. Κάνουν τώρα αυτό. Εσύ συνουσιάστηκε 23 χρονών. Ρε. Το Σάββατο έδειχνε θρίλερ και δεν σάβει η μαμά σου να δει θρίλερ. 15 χρονών. Έβαζε το Αλφα εκεί στη γωνία. Μην μιλάτε για τα παιδάκια. Τα παιδάκια είναι σφεντώνε. Καλή. Κανένα έτσι καλό, όπως το λέω, πολεμικό έργο για να δούμε βιντεοκασέτα έπρεπε. Ναι. Βρε, αν έβγαζε τη ρόγα η Λάσκαρη. Σε βάζα την πετσέτα στη χυμούρη να πούμε. Θα με τρελάνει. Μα πάτε ο Αλεξανδράκη στη Λάσκαρη και σε έστειλε η μαμά για ύπνο τώρα. Σοβαρά, με φύγε, λέει, μη βλέπει. Μάγκε να πούμε. Καλά, λέω, τι. Αυτό ήταν πιο γλυκό, να μην ξέρει, α πούμε. Α, δεν ξέρει. Ναι, ναι. Βέβαια. Ανακάλυψε το πουλί σου τα 16 τώρα και κάνει κριτική στα παιδάκια για το Facebook. Χειρουγλίγανο κατά τα σεντόνια μετά. Ναι. Το ευχαριστήθηκα όμως. Ποιο το χειρουγλίκαμε. Όχι, δεν είχα ιδέα, φανταζόμουν. Κι άλλο να φαντάζεσαι. Έτσι είναι. Κι άλλο να τα έχει στο πιάτο ομά και χύμα. Έτσι είναι, η φαντασία. Η μόνη γκόμενα που δεν θα σε πει όχι ποτέ είναι η φαντασία. Δεν θα σε ρίξει λόγο. Εννοείται. Μαριγούλα, μαριγό, δεν με δέζει εσύ να κι εγώ. Βέβαια. Την καλύτερη γκόμενα να πα μπορεί να μην σε. Βέβαια. Η φαντασία δεν θα σε πει ποτέ όχι. Δεν θα σου αρνηθεί τίποτα. Εγώ το χειρότερο που έχω όταν αγχώνομαι, ναι. Αυτό που λέει είναι τρέχει μίξαρε. Ναι. Εσύ άντε το έντερο να πούμε πας εκεί στη μοναξιά σε κενώνεις. Εκεί που θέλει όλη τη μέρα να είμαι εγώ όταν αγχώνομαι. Κοίταξε άμα είσαι στρεσαρισμένος και σε βαρέσει το έντερο, δεν περνάς καλά. Το ξέρω. Ναι, δεν περνάς καλά. Δεν περνάς καλά. Όχι. Εμένα μπορεί να πάει όμως και εβδομάδες αυτό το τέτοιο και θέλει αλατόνερα και πλήσεις και τέτοια αλλιώς. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Εγώ ξέρω τουλάχιστον το ευαίσθητο σημείο μου και ξέρω όταν αγχωθώ πολύ. Το άγχος είναι αυτό που μας έχει σκοτώσει και μας έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση που είμαστε. Και δεν μπορούμε να ζούμε χωρίς άγχος. Όταν έχεις να πληρώσεις κινητά, έχεις να πληρώσεις 1000. Δεν βγαίνει το νούμερο. Δεν το νούμερο. Παλιά ούτε δοντόκρεμα έπαιρνε. Τώρα και δοντόκρεμα είναι ανάγκη και το νήμα είναι ανάγκη και το 5 καθαριστικά στο σπίτι. Όλα είναι ανάγκη. Κοίταξε. Βάση περιπτώσει. Τις ανάγκες σου θα τις περιορίζεις. Στοίχημα παίζεις. Τώρα που φτάσα, όχι. Είδες. Δεν παίζεις και στοίχημα. Φαντάσου να παίζεις. Ούτε τον καφέ στο τάβλι παίζω. Πω, έχεις κάνει εντελώς ρε αδερφέ. Γιατί μάλλον, αυτό, γιατί θέλω να είμαι αδερφός. Ναι τώρα. Και όταν χάνω μετά 2,5-5 ευρώ τα κλαίω, οπότε γιατί να τα κλαίω. Καλύτερα λέω κάλιο 5 και στο χέρι. Έχει και τέτοιους τύπους. Δεν έχω παίξει ποτέ στη ζωή μου στοίχημα. Καλά κάνεις, ούτε κι εγώ. Μην νομίζεις. Ούτε μια φορά τζόγο, το ούτε. Εντάξει, άντε, μην μιζεριάζεις. Σταμάτα. Μην χλες. Άπονη ζωή μας πέταξε στην άκρη του δρόμου. Μια να βγει και. Την Τετάρτη να κάνουμε καραόκι και Καζαντζίδη. Βγει απόφαση για τον Πάπα. Θα κάνουμε, ρε, εδώ θα είμαι. Θα πέσει γλάμα. Μέσα, ρε, ό,τι θες κάνουμε. Αλλά μπορεί να βγει καλή. Μακάρι. Μπορεί να βγει καλή. Να αρχίσουν τα πρωταθλήματα, να ξεκινήσουν πάλι εκπομπές. Πάμε στον κόσμο, ναι. Άιντε. Ναι. Αυτό που λέει. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Μάλιστα εσύ. Καλησπέρα Στεφάνε. Γεια σου. Ραπτόπουλε, είμαστε και θα είμαστε μόνοι μας σε αυτή την πόλη. Ποιοι είναι αυτοί. Που ξέρω εγώ. Δεν χρειαζόμαστε καμία βοήθεια από κανέναν. Άρα όταν βγαίνουν. Άρα είναι ΠΑΟΚ. Γεια σου ΠΑΟΚ. Άρα όταν βγαίνουν σαλιάριδες και λένε η Βοράς Ενωμένος θα βγαίνει και τα μάτια ρε. Τα δημοσιογράφοι τα λένε αυτά. Δεν τα λένε οι ΠΑΟΚ. Να τους κράζουν. Να κράζουν δημοσιογράφους που τα λένε. Ναι. Ορμάτε τους. Αυτά τα λένε οι βουλευτές Ραπτόπουλε. Εμείς δεν χρειαζόμαστε καμία βοήθεια από τους ανύπαρκτους. Σωστό. Όταν κυκλοφορούμε στην πόλη όλοι κρύβονται. Ναι. Έτσι δεν είναι Ραπτόπουλε. Ξέρω εγώ. Άμα κυκλοφορείς εσύ κρύβονται. Έτσι λες εσύ. Πού να το ξέρω εγώ. Ραπτόπουλε αυτό είχα να σε πω. Άλλο ερώτημα έχεις. Αν έχεις εσύ άλλο ερώτημα να απαντήσουμε. Για σένα δεν έχουμε κανένα άλλο. Ήσουν ειλικρινέστατος. Ναι. Άιντε ζήτω στα μίλφ. Ζήτω τα αμίλφ. Δικός μας είναι αυτό. Δικός μας που είναι. Να. Ζήτω τα αμίλφ, ξέρει ο άνθρωπος. Ζήτω τα αμίλφ. Στον επόμενο μιλφάκια. Ναι. Ορίστε. Είδες πέρας που έχουν οι γριές. Δεν είναι γριές, ρε. Καλά, ρε, 45 χρονών είναι γριά, ρε. Εντάξει. Τα 5 χρονών θα σε δε σταυρόκομπο και θα σε δώσει λόγου.
Low. Στο γόνατο. Low. 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 Καλημέρα, καλημέρα. Μάλιστα. Παπ. Έλα, φίλε. Μ' ακούς? Σ' ακούμε, φίλε. Ωραία. Επιτέλους. Έχω πρόταση. Όλοι είναι μόνοι. Όλες ναι. οι ομάδες είναι μόνες τους. Ναι. Ο Άρης, ο Ηρακλής, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, όλες μόνες τους είναι. Ο καθένας για τον εαυτό του παίζει. Θέλουμε να διορθώσουμε το ποδόσφαιρο. Θέλουμε. Θέλουμε σίγουρα. Πολύ. Δύο όμιλοι στην Ελλάδα. Ναι. Βόρειος όμιλος, νότιος όμιλος. Να ενωθεί η Ελλάδα. Ωραία. Θα και μετά. Ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο. Ναι. Οι πρωταθλητές θα βγαίνουν στο τελευταίο αγώνα με παράς. Δύο εισιτήρια στο πρώτο όμιλο, δύο εισιτήρια στο δεύτερο και τελικό σκυπέλο. Μάλιστα. Τρία χρόνια να καθίσουν κάτω να βάλουν ένα πρόγραμμα. Να κάνουν ένα πρόγραμμα. Πόσες ομάδες. Φτάνει αυτό το Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Θα σκοτωθούμε μεταξύ μας. Θέλουμε. Εμείς ποδόσφαιρο θέλουμε. Τον Άρη στην Αλφατική. Στους δύο ομίλους. Τον Ηρακλή, τον ΠΑΟ. Τις Σέρες. Τη Λάρισα από εδώ πάνω που είμαι. Από κάτω οι ομάδες. Αθήνα. ΑΕΚ, Παναθηναϊκός. Ένα, δύο ομίλους. Να σωθεί το ποδόσφαιρο. Ομίλη. Εφού δεν λέει ομίλη. Το 58 γινόταν αυτό, ρε φίλε. Θα ξαναγίνει και τώρα. Και τι έγινε, σκοτωνόμασταν το 58. 58 τι να σκοτωθείτε, να φάτε δεν είχατε. Γιατί τώρα έχουμε. Πώς δεν έχουμε. Τα εισιτήρια 15 έχει απόθεμα το Πασόκ. Βέβαια. Έχουμε. Έχουμε απόθεμα. Τι έχουμε. Απόθεμα. Γι' αυτό κανένας δεν πάει στο γήπεδο. Άμα το βάλεις 5 ευρώ το εισιτήριο όλοι θα πάνε. Έχουμε απόθεμα. Για τα γήπεδα. Αποθεματάρα υπάρχει. Γριέ ζουν ακόμα. Συντάξει ακόμα υπάρχουν. Έχει πράγμα. Έχει ακόμα. Το ποδόσφαιρο θέλει βορρά-νότο. Θέλει βορρά-νότο το ποδόσφαιρο μας. Θέλει οι ομάδες των πόλεων να ανεβούνε. Οι περιφέρειες να ανεβούνε. Φτάνει αυτό. Φτάνει. Αυτό το πρωτάθλημα δεν είναι για δύο ομάδες. Τρεις. Θέλουμε όλο το ποδόσφαιρο μέσα. Ας καθίσει Νόβα. Ας κάνει ένα σχέδιο. Να κάνει ας το μελέτη. Κλάμα. Φτάνει. Κλάμα, φτάνει είναι... το κλάμα, πάμε γραμμές, ταχύτητα, δεν είναι κλάμα, δεν είναι επόμενος, άστε το κλάμα, γιατί θα τη χάσουμε. Βοράς νότους, βοράς νότους, άστε το δοκιμάστε ρε παιδιά, πάμε στο βορά. Δείχα Ανατολή. Ναι. Ναι, γεια. Γεια. Τι έγινε. Βορά νότο θέλει ο άλλος. Ό,τι να είναι ρε φίλε, ό,τι να είναι ρε φίλε. Λοιπόν, Μπόμπερ 21, Μενεμένη. Κατά κίτρινη Θεσσαλονίκη Ghost Club Original. Bomber 21. Έλα. Να πούμε κάποια πράγματα. Για πες. Η διχόνοια του ΠΑΟ και η παράνοια ρε φίλε. Δηλαδή. Γίνεται αυτό με τον Ίβιτς. Μάγκας ο Ίβιτς. Γίνεται το ίδιο πράγμα. Δύο μέτρα. Δύο σταθμά. Άκου το άμα τρελάω. Και βάλτε το Κικόπολη. Άκου να δεις τώρα, το κορυφαίο, ε. Ναι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, ρε παιδί μου, μία πόλη, μία ομάδα, τι μας λένε αυτοί, ούτε ξέρουμε, λες και ζουνε μόνοι τους. Ναι. Γίνεται αυτό με το... τώρα που έγινε με την ΑΕΚ. Ναι. Ωραία. Βγαίνουνε, μας λένε, βάσει... UEFA κανονισμού, δεν είναι offside, δεν είναι το ένα, δεν είναι το άλλο. Εσείς έχετε δει αγώνα να παίρνει ο διατητής πίσω την απόφαση? Πολλές φορές. Πού το περίεργο? Ναι, περίεργο τι θες να πεις, γιατί είναι περίεργο? Ναι. Αυτή λένε ότι είναι περίεργο, δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά. Έχει ξαναγίνει. Ε? Έχει ξαναγίνει πολλές φορές. Αυτό λέω ρε παιδί μου, αυτή είναι ότι δεν έχει ξαναγίνει όμως. Έχουν αναγίνει, ναι. Ωραία, ας σου πω τώρα και το άλλο. Από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ διεκδικεί πρωτάθλημα όπως το διεκδικεί, αυτός είναι που πάει να το πάρει στα χαρτιά, όχι η ΑΕΚ. Λέω ψέματα. Αυτό γιατί το λες? Αυτό το λέω γιατί αυτός έχει ξεσκιστεί να κάνει δικαστήρια και μία τρεις και τους θέλω πίσω 2 ώρα το βράδυ, θέλω το ένα, θέλω το άλλο. Και έχει ανοίξει 100 μέτωπα, ούτε ξέρει. Δηλαδή, εδώ άμα σταματήσω τα δικαστήρια είμαι. Άμα σταματήσω εδώ πέρα, κάθε μέρα δικαστήριο είχε πάω. Δηλαδή, ποιος πάει να το πάρει στα χαρτιά, η ΑΕΚ. Όποιος για να το πάρει, στα χαρτιά θα το πάρει. Όποιος για να το πάρει, όποιος για να το πάρει, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος έχει ξενερώσει. Θα σου πω κάτι τελευταίο. Μου λένε, η ΑΕΚ καταχρέωσε την Ελλάδα.
και μην μιλάτε εσείς, μην ναι. κάνετε αυτό, μην κλαίτε το άλλο. Ναι, το λένε. Βέβαια. Ωραία. Ναι. Μπήκε μέσα ο Σαββίδης. Μπήκε. Να τιμωρηθεί ο Σαββίδης, λένε. Ναι. Όχι ο ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Δύο μέτρα, δύο σταθμά. Γιατί να μην τιμωρηθεί ο Ψωμιάδης και ο κάθε Ψωμιάδης και την πλήρωσε η ΑΕΚ. Σωστό κι αυτό. Σωστός. Ναι, σωστός αλλά... ή λάθος. Ναι, αλλά σε αυτό που λένε οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ έχουν δίκιο. Ότι η ΑΕΚ καταχρέωσε το δημόσιο. Ωραία. Η ΑΕΚ την καταχρέωσε ή αυτή που ήταν στη διοίκηση. Ο Αλαφούζος φταίει για την κατάσταση του Παναθηναϊκού ή ο Παναθηναϊκός από μόνος του σαν οργανισμός. Μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα. Τώρα που ο Σαββίδης είναι πρόεδρος, θέλουν τη μεμονωμένη να τιμωρηθεί, ρε παιδί μου, ο Σαββίδης και το ΠΑΟΚ να μην τον ακουμπήσει κανείς. Είναι... Κοίταξε τώρα. Η ΑΕΚ μόλις έμαθε ότι το σκορ είναι 1-0, δεν βγήκε στο γήπεδο. Ρε φίλε, έχει δει μετά από δύο ώρες. Ένα λεπτό. Ναι. Εάν η ΑΕΚ ήταν 0-0, θα έβγαινε. Ναι. Αυτή η ερώτηση. Ναι, η ΑΕΚ λοιπόν φεύγει από το γήπεδο, πάει στα αποδυτήρια και λέει ο άλλος 1-0. Και λέει η ΑΕΚ δεν βγαίνω. Αν ήταν 0-0, θα έβγαινε η ΑΕΚ να παίξει τα 3 λεπτά. Θα σου απαντήσω ειλικρινά. Είναι ερώτηση. Πιστεύω. Οποία για μένα εγώ όταν έμαθα. Ποιος έδωσε το ρεπορτάζ δεν θυμάμαι. Εδώ. Γιατί άκουγα Μετρόπολης. Και όταν λέει 1-0, λέει ο διαιτητής στο φύλλο αγώνα, αλλά η ΑΕΚ δεν βγαίνει, λέω δεν πρόκειται να βγει η ΑΕΚ με 1-0. Είχε εικόνα Ραπτόπουλε από το ματς, το βλέπες. Βέβαια είχα εικόνα για το ματς και είχα και εικόνα του διαιτητή που το ακύρωσε τον γκολ. Μπράβο. Αλλά έχεις μετά στα αποδυτήρια λέει 1-0. Εσύ έχεις δει σε διακοπή τι κάνουν οι διαιτητές. Βγαίνει οι επόπτες, βγαίνει ο τέταρτος, βγαίνει ο διαιτητής και περιμένει την ομάδα να μπει μέσα. Είδες εσύ κάτι τέτοιο? Όχι, μα η ΑΕΚ δεν. Ο ΠΑΟΚ βγήκε έξω. Τους έβλεπα εγώ. Ο ΠΑΟΚ βγήκε έξω, ρε φίλε, μετά από δύο ώρες. Δηλαδή λέγανε τον Κονέ, βγείτε έξω και αυτοί γελούσανε. Λέει, τι λέτε ρε παιδιά, οι μισοί έχουν κάνει μπάνιο. Η ερώτηση πάντως είναι εάν το ματς ξεκινούσε από το 0-0. Εγώ λέω η ΑΕΚ θα βγαινε. Σου λέει, τελειώσαμε. Και εγώ λέω θα βγαινε, ειλικρινά. Το κρατάμε, παίζουμε 3 λεπτά, τελειώσαμε, φύγαμε. Αλλά ο καθένας κοιτάει και τον κόλο του. Αυτό ακριβώς αυτή τη ζωή. Φύγε, επόμενη γραμμή. Σε αυτή τη ζωή ο καθένας κοιτάει τον πισινό του. Καλά, δεν τα λέω. Μόνο τον πισινό σου θα κοιτάξει. Έτσι ακριβώς. Πρώτα του αλουνού θα κοιτάξει. Έτσι ακριβώς. Τύχω, τύχω να μην τρυπηθείς. Και μετά κάνεις ό,τι θες. Ορίστε. Το πρωτάθλημα να το πάρει, το παίρνει στα καρδιά. Μαγιά της. Τι να κάνουμε εγώ τώρα. Αυτό θα γράψει η ιστορία. Αυτό θα γράψει. Εκτός κι αν τιμωρηθεί η ΑΕΚ. Εκτός αν ο Ιβάν είπε ο μάγκα και τα καθαρίσει όλα. Λες. Άνετα. Ο Ιβάν. Μπορεί. Έχουμε διάλειμμα. Πάμε γρήγορα στο διάλειμμα, μην ξεφύγουμε. Πάμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Έρχεται το goldmall.gr με την υπογραφή του ομίλου Μετρομίντια. Με τις μεγαλύτερες προσφορές στη Θεσσαλονίκη στη χαμηλότερη τιμή και δωρεάν δωρεπιταγές από τις πιο επώνυμες επιχειρήσεις της πόλης και όχι μόνο. Ξεκινάμε με μεγάλο διαγωνισμό και πλούσια δώρα με ένα απλό κλικ στο www.goldmall.gr. Πάσχα για δύο άτομα στην Πράγα Αεροπορικός. Πάσχα στο πολυτελές 5 αστέρων Ραμάντα Πλάζα Θράκη Παλάς. Γυαλιά ηλίου, γεύμα στο Αγιολί και στο Μαϊάμι και πολλά άλλα δώρα. Η κλήρωση την 3η 20 Μαρτίου. Πάρε μέρος τώρα στο διαγωνισμό δωρεάν στο www.goldmall.gr. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Πάντως τα μίντια στην Αθήνα μέχρι να βγει απόφαση θα το παίζουν το έργο συνέχεια. Άνετα. Άμα καταδικαστεί ο ΠΑΟ, δεν έχουν τίποτα. Ξεχάστηκε ο Ιβάν Σαββίδης, θα βρουν κανέναν άλλον. Θα αρπάξουν το ότι κάνα στρατιώτη, κάνα αυτό, κάνα μια ιστορία, καμιά φασαρία. Θα αρχίσω να πιάνω. Μπήκαμε στην Ανδριανόπολη, είδαμε τα παιδιά που μας κρατάνε. Τότε θα βγει το δικαστήριο, τότε θα τους πάρουμε πίσω. Ναι. Τότε θα είναι ανταλλαγή με τους 8, κατάλαβες. Έχουν αυτοί. Ο πιο νόστιμος γύρος στην πόλη βρίσκεται στη Διαγόρα με Γρηγορίο Λαμπράκη, Άνω Τούμπα, γωνία. Και λέγεται γυροκαρβουνιές, γύρος που ψήνεται σε κάρβουνο σε όρθια ψιστιέρα. Ό,τι πάρει από τις γυροκαρβουνιές έχει χειροποίητο σουβλάκι και φτεδάκι λουκάνικο χωριάτικο. Και όλα στα κάρβουνα. Πας στις γυροκαρβουνιές Γρηγορίου Λαμπράκη με Διαγόρα γωνία ή για μια παραγγελία στο χώρο σου καλείς το
2-31-0-9-88-198. Έκανες ποτέ εκπομπή σε ράδιο Σερών πρωινά? Όχι, δεν έκανα, αλλά αν εννοεί ο τύπος και άκουγε ραδιόφωνα, υπάρχει ένας τύπος που έχει την ίδια φωνή με εμένα, ένας τρελός, που ξεκινάει από τις 6 το πρωί, δεν θυμάμαι σε ποιο σταθμό, στο πρόγραμμα. Ναι. Ναι, 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 ίδια φωνή με εμένα, ναι. 6 το πρωί με 9 ή 7 με 10 και γίνεται χαμός. Ένα τρελοκομείο για αυτό, σαν αντιπαρομοιάζει, ναι. Να ακούσουμε το κοινό. Έλα, κοινό. Να ακούσουμε το κοινό. Καλημέρα, κοινό. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα στην Ασπρόμαυρη πόλη. Να την πόλη. Να την. Ο πιο νόστιμος κύριος Ραλτόπουλου είναι το γιο της και το ξέρεις. Τι να λέει? Το νόστιμο λέει είναι ο γιο της. Έτσι λέει αυτός. Δεν ξέρω, πάντως δεν έχει γύρω στα κάρβουνα. Τη μήνη που την πάω εγώ και καμιά φορά, ο γύρος είναι χωρίς κάρβουνο. Αλλά η μήνη το τρώει κανονικά. Μια φορά την εβδομάδα, σκάει στην ταβέρνα. Έτσι. Για λέγε. Τι μας λένε οι αγκτήρες? Πρώτα απ' όλα, βγαίνουν και χαμουτζίδες τώρα σε ραδιόφωνο που απευθύνεται στον ΠΑΟΚ. Αυτό τώρα κοίταξε. Άκου τώρα. Το ραδιόφωνο είναι παγκόσμιο. Θα βγουν και χαμουτζίδες, θα βγουν και. Παγκόσμιο που εξεβαθμίζει. Χθε βγήκε ο Αλβανός και λέει: εγώ θέλω να επεκταθεί η Αλβανία. Θα μπω στα Ιάννενα. Θα μπω στα Ιάννενα. Στα Ιάννενα θα μπορώ. Αφού θέλετε παγκοσμιοποίηση, παγκόσμια ραδιόφωνα, θα βγουν και τι άλλε γνώμε. Οι παπάδε μα διώξαν τον Πατακό για την ελεύθερη ραδιοφωνία. Μην κλαίμε τώρα. Ο παπά Πασόκ ήταν. Οκ. Ας τα αφήσουμε αυτό. Πάμε, τα αφήσουμε αυτό. Πάμε παρακάτω. Ναι. Τα επιχειρήματά μας. Πάμε λοιπόν. Συνεχίσουμε. Ναι. Λοιπόν, τις τελευταίες μέρες. Ναι. Το κεφάλι μας, εμάς που αοξιδές, έχει γίνει καζάνι. Και ξέρετε κάτι? Δεν μας ενδιαφέρει για να το χάσουμε το πρωτάθλημα. Γιατί ρε φίλε? Με συγχωρείς. Οι προϋποθέσεις φέτος ήταν πολύ καλές. Ορίστε. Οι προϋποθέσεις φέτος ήταν οι καλύτερες των τελευταίων 30 ετών. Ήταν οι καλύτερες. Αλλά κάποιοι δεν μας αφήσανε. Κάποιοι κομπλεξικοί. Δεν μας άφησαν. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Βέβαια. Ναι. Μη συμμερίζεις τότε τις απόψεις τους ότι ο ΠΑΟΚ, Καζατζίδης, η καλύτερη ομάδα, το γκολ δεν ήταν γκολ και ήταν offside και το ένα και το άλλο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό πραγματικά. Το γκολ ήταν κανονικό γκολ. Ήμουνα μέσα στο γήπεδο, μπήκε το γκολ, σε όλο το μάτι ήμουνα σκασμένος επειδή πέσαμε σκατά και οι καλές ομάδες παίζουν σκατά, δεν πειράζει. Και μπαίνει ένα γκολ στο 90 και τρελαίνομαι. Προβληματίστηκες στα τελευταία δύο μάτς όπου η μπάλα έκαιγε, ότι ο ΠΑΟΚ έκανε δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ πολύ μέτριο και με την Τρίπολη κακό. Κοίτα να σου δηλαδή, πω, λοιπόν. Προβληματίστηκες ποδοσφαιρικά κατά κάποιον τρόπο. Θα σου πω. Ξεκινάει, τώρα θα σου πω κάτι πολύ κλισέ, αλλά αυτό πιστεύω ότι ισχύει. Ξεκινάει να γίνεται αυτό το οποίο έγινε με το μάτι με τον Ολυμπιακό, που δεν ξεκίνησε ποτέ. Ξενέρωσαν οι παίχτες. Παίξαν ένα ενδιάμεσο μάτι την εβδομάδα με τον Πανιόνιο, ξεχαρμάνιασαν εκεί πέρα, παίξαν καλή μπαλίτα, τελείωσε. Και έκανε αστέρα. Υπάρχει πίεση, υπάρχουν αυτό με τα δικαστήρια, την επόμενη μέρα νομίζω έβγαινε η απόφαση. Τους δικαιολογείς μετά... τώρα. Ορίστε. Τους δικαιολογείς καλά. Τους δίνεις άλοθη τους παίκτες και τον προπονητή. Φυσικά και θα δώσω. Ψυχή δεν έχουν αυτοί. Δεν επηρεάζονται νομίζω εδώ εξαγωνιστικά. Λοιπόν, και να έρθεις και στο μάτι με την ΑΕΚ. Λοιπόν, έχω παρατηρήσει πολλές φορές γιατί κοίτα, η ΑΕΚ δεν λέει ότι δεν έχει καλή ομάδα. Η ΑΕΚ έχει πολύ καλή ομάδα. Απλά ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος. Είναι πιο ποιοτικός. Είναι πιο λοιπόν, θα στο φέρω αλλιώς. Είναι πιο Γκουαρδιόλα ομάδα. Χωρίς να παίζει το καλύτερο θεαματικά ποδόσφαιρο, παίζει το πιο σταθερό και το πιο σύγχρονο, ας πούμε. Λοιπόν, είναι λογικό στο μάτς με την ΑΕΚ δύο ομάδες να μην παίζουν πολύ καλά. Να ή σε κάποια σημεία η ΑΕΚ να παίζει καλύτερα, όπως στην αρχή, ας πούμε, καπάνω όταν είχε δύο φάσεις. Κοίτα, η ΑΕΚ στην Τούμπα έπαιξε 4-4-2, Το είδε, ναι, ναι. Κανονικά ούτε τρίτο στόπερ ξεκίνησε. Ούτε τρία χαφ, δύο φορ κανονική. Με τα pressing ψηλά στα δεκάλεπτα και όλα. Εγώ περίμενα αλλιώτικο στήσιμο. Λεωφορείο. Εγώ. Ναι. Και εγώ περίμενα να χτυπήσει την αντιπίδεση, αλλά ναι. Έκανε παιχνίδια. Ναι. Αυτό είναι θέμα ποδοσφαίρου, εντάξει. Τι να κάνουμε, υπάρχουν και κάποια παιχνίδια στα οποία οι ομάδες δεν παίζουν πολύ καλά. Ντέρμπι είναι, τα πάντα γίνονται. Αλλά ακόμη και έτσι, να έχετε ένα γκολ σε 90, είναι γκολ. Ακόμη και σκατά και χάλια να έχει παίξει η ομάδα σου. Αυτό πρέπει να το καταμετρήσεις. Είναι γκολ. Άμα είναι όντως γκολ, γιατί αυτό είναι γκολ. Κατάλαβες τι λέω?
Οπότε λες και στην κακή μου μέτρια ναι. εμφάνιση, εγώ το πήρα το μάτς. Το πήρα το μάτς, κουζά στραβά το πήρα. Και το πήρα και πολύ αντρίκια μάλιστα. Εδώ τώρα πάμε σε δύο κομμάτια να τα συζητήσουμε. Το ένα κομμάτι έχει να κάνει το ποιος ελέγχει τη διαιτησία. Γιατί, ναι. γιατί ο ΠΑΟΚ στο κομμάτι το δικαστικό κουτσά στραβά τους πήρε τους τρεις βαθμούς πίσω. Ναι. Χαράματα την Κυριακή, φωνάζαν οι αεξίδες, αλλά στο χορτάρι, στην αμφισβητούμενη φάση, εγώ δεν σου λέω ας εσπρώχνει ή να σπρώξει την ΑΕΚ, δεν έσπρωξε κανέναν. Πάμε ναι. λοιπόν στην αμφισβητούμενη φάση. Την παίρνει ο άλλος. Και το ναι. άλλο είναι ότι όταν γνωρίζεις ότι έχεις μια ομάδα η οποία ελέγχει εν μέρει και αυτή το παρασκήνιο, εσύ οι μηχανισμοί σου είναι ερασιτεχνικοί στο έξω. Ισχύει και αυτό. Ενώ αυτοί έχουν τρία στελέχη, τον προπονητή, τον Δημητριάδη και τον Λιμπερόπουλο, και έχουν λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο πιεστικό, και εσύ δεν έχεις καν την ώρα του γκόλ είσαι χαμένος στα ουίσκι και στις μαλαματίνες, και σου κάνει μέσα στην Τούμπα η ΑΕΚ στρατηγικής παιχνίδι πάνω σε διαιτητή, σε τέταρτο και σε επόπτη. Ούτε καν έπρεπε να μπει ο Σαββίδης μέσα για να... Ο Σαββίδης μπήκε μέσα ως αδικημένος. Εκεί λοιπόν έπρεπε ο ΠΑΟΚ σαν οργανισμός να έχει επηρεάσει το κομμάτι της διαιτησίας του τετάρτου, του επόπτη και του διαιτητή, και τους επηρέασε η ΑΕΚ μέσα στην Τούμπα. Αυτό είναι η ήττα. Πέρα από ότι μας κυνηγάνε, δεν μας αφήσανε. Ναι, ναι. Μα, ναι, αυτό πρέπει να το δείτε. Το αυτό. Παιχνίδι τελείωσε την ώρα που η ΑΕΚ κατάφερε να βάλει την ομάδα μέσα στα αποδυτήρια μαζί με τους διαιτητές. Εκεί τελείωσε. Ναι. Αν έμεναν οι ομάδες έξω, θα συνεχιζόταν και θα γινόταν το κόλπο. Θα το κατοχύρωνε και τον γκολ. Εγώ πιστεύω δεν θα το κατοχύρωνε. Ρε, και να μην το κατοχύρωνε, εγώ το έλεγα και στον Κωστή και είναι ώρα να το πω. Εάν μέναν οι ομάδες μέσα, μετά κάποιο πέναλτι αβαβά θα στο δίνει άμα δεν το κατοχύρωνε. Κάποιο θα έπεφτε λίγο, ένα κάτι σκούντιγμα θα δείχνει τη βούλα, εγώ πιστεύω, στο δεκάλεπτο που έμεινε. Και να το ακύρωνε τον γκολ. Αυτό δεν το σκέφτηκες, μπορεί να το σκέφτεσαι και να μην το λες. Ωραίο μήνυμα του Νεαπολίτη. Έτσι πιστεύω εγώ. Ο οποίος είναι μυστικός αστυνομικός. Λοιπόν, για διάβαση. Τζάμπα ρωτάς, αφού οι ίδιοι της ΑΕΚ είπαν δεν θα βγουν. Ο μόνος που θα στεναχωρηθεί αν το πάρει στα χαρτιά η ΑΕΚ το πρωτάθλημα θα είναι ο Καστοριανός. Για την πώληση του Σαββίδη δεν θα θέσεις κανένα ερώτημα τώρα που θα αρχίσουν οι κολοτούμπες και τα γλυψίματα στον Ιβάν. Παιδιά, ήτανε που ήτανε τα γλυψίματα στον Ιβάν. Τώρα που πούλησε εκεί. Τα πούλησε, ρε φίλε. Επιχειρηματίας είναι, ενέκρινε αυτά τα λεφτά, το ίδιο το νούμερο ήταν καλό και τα έδωσε. Σιγά. Ήδη πρώτος ξεκίνησε ο Μπουτάρης για γλύψιμο. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή τι, να πει στον άλλον τι κάνει με την περιουσία του, θα ρωτήσει. Όταν βλέπει τον Μπουτάρη, ξέρει κάτι. Ο Σαββίδης δεν του γουστάρει αυτού. Ναι. Όχι. Λε. Όχι, λέω, ξέρω. Αφού ξέρει, πε τότε. Δεν γουστάρει αυτού τώρα που θα πήρε τα λεφτά και θα λένε κύριε Σαββίδη και καμιά δουλειά και σε εμά και πήγε στην πόλη μα και κάντε εκείνο και εδώ. Αυτές οι ευγένειες της πλάκας δεν το γουστάρει. Τα γλυψίματα του γουστάρει ο Σαββίδης. Και κανένας από αυτούς τους μεγάλους δεν γουστάρει. Τους γλύφτες. Κοίτα, να σου πω ότι πιστεύω για τον κύριο Σαββίδη. Γιατί εγώ το λέω κύριο, γιατί είναι κύριος. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι είναι υπερβολικά καλοπροαίρετος. Ήρθε, θέλει να φτιάξει το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά δυστυχώς τον εκμεταλλεύονται. Τον εκμεταλλεύονται όταν πρέπει. Βλέπε γραμμένο, βλέπε παίρνω σουρωτή, βλέπε ρίχνω χορηγίες. Δεν το βοηθάνε όταν πρέπει. Και όταν γίνεται στραβή, το χτυπάνε. Φύγε! Επόμενο! Καλό Σαββατοκύριακο! Τι βρωμό Σαββατοκύριακο θα είναι αυτό με β' εθνική κοινότητα. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Εντάξει, ρε, τι να κάνουμε τώρα. Στέφανε, λέει αυτό που λες, είναι ο Κώστας ο Αλαλούμ. Αυτό είναι, ναι. Και κάνει εκπομπή, λέει, στο Μετρόπολη Ερών. Ναι, Μετρόπολη. Και το ύφο σα μοιάζουν όντω πάρα πολύ. Ακριβώ αυτό λέει. Ο Κώστας ο Αλαλούμ, ναι. Στο Μετρόπολη Ερών, αλήθεια. 97 και 2 είναι αυτό. Ωραίο ο Αλαλούμ. Μπράβο. Καλημέρα. Έλα, βίλε. Καλημέρα, ωραίο. Η τρελή είναι φίλη. Ναι. Γεια σου, πλανητάκι μου. Γεια σου, ρε κουμπαράκι που φυλάς και σκοπιές. Πού είσαι, ρε κουμπάρι μου. Έλα, ρε. Χαιρετώ, χαιρετώ τη γοητεία μου, την όμορφη γοητεία μου. Λίγο, τα είπαμε λίγο. Έλα, στον καράο και ρε. Άκου να σου πω και κάτι άλλο, κουμπάρε. Άκου, σήμερα ήμουνα στη Θέμη. Έχουμε κι άλλη πρόταση από Γαλάτισσα. Εκτός από τις... Ναι, δεν σου κάνω πλάκα. Γαλάτισσα. Στη Γαλάτισσα έχει γλυκά, έχει τέτοιο. Ξέρω εγώ τι Γαλάτισσα. Θα πάμε τόσα χιλιόμετρα να φάμε γλυκά ή να βρούμε και γυναίκα. Τι θα κάνουμε εκεί. Από την Γαλάτισσα πάμε. Είναι η ανεψιά του. Ήταν σήμερα ο Πάρης αυτός εδώ στη Θέρμη. Εγώ περνούσα μπροστά εκεί από την πλατεία. Ναι. Σταματάει, ήταν κάτι παιδιά το Τριάδη. Ρε, σήμερα να βγούμε φωτογραφία. Ναι. Λέω Πάρης,
ξένα λέει, σε βλέπω λέει στην τηλεόραση, λέει, έλα μου με αυτογραφία, λέει. Έχω λέει τα γλυκά, έχω μια γνωριμία, λέει, την ανεψιά μου και έχει και γλυκά. Α, μάλλον τώρα, λέω, μας βγήκε κι άλλο. Ναι. Τώρα, τη Δευτέρα κάνουμε την ευκοβή, τη Δευτέρα. Ναι, θα κάνουμε το Ολυμπιακό Δικαστήριο. Ναι. Παρόν θα είσαι. Έτσι. Δεν ξέρω τώρα, Κωστή, θα είσαι αυτό τη Δευτέρα. Θα έρθεις, δεν θέλω. Δεν με ενδιαφέρει, θα είσαι και παρόν. Άκου. Ετοιμάζω το πετρέλαιο, ναι, το πετόνι, ναι, την παστούρμα, ναι, τα πέστα, τα μαϊντανό, ναι, που είναι για τα 500 στέω, το βαβά, το μαλλί για τα πρόβατα, ναι, και το προφιτερόλ από αυτό εδώ, το καινούριο. Τώρα πρέπει να διαλέξουμε, για. Κάτι πρέπει να κάνουμε τώρα, τι πρέπει να διαλέξουμε. Έλα, πες μου, κουρούμε. Κουίζ για τον κόσμο, τι κοινό έχει το πετόνι, το πετρέλαιο, μαϊντανός και το μαλλί από τα πρόβατα. Τα πρόβατα, ακριβώς. Και το προφιτερόλ. Ναι, και το προφιτερόλ. Δηλαδή. Τι να κάνω τώρα. Και θα φας το κομμενάκι και προφιτερόλ θα φας. Έχει και άλλες προτάσεις. Προτάσεις. Δεν έχω, όχι, δεν έχω. Προς το παρόν, σήμερα ήταν και κάτι παιδιά που μας ακούνε και από την Γαλάτσα, και ακούει και αυτός. Ναι. Και λέει, μας βλέπει από το, για το Λαϊκό Δικαστήριο, ναι, μέσω YouTube που ήταν τη Δευτέρα, λέει, εσύ και ο Ραμπ, λέει, κάνατε, λέει, για το καλύτερο δίδυμο. Σπάσατε τα κοντέρ. Άρα όταν, πας στην Ανίτα θα πεις μια καλή κουβέντα. Θα πεις και για μένα, ε. Στο κανάλι Ε. Σήμερα, άκου τώρα, σήμερα ετοιμάζω πράγματα για την Ανίτα. Τώρα δεν κάνει να τα πω. Πες τα. Θα τα δούμε τώρα. Ένα από αυτό. Ένα. Έλα, πες μου. Ένα. Πες μου, Κωστή. Ένα πράγμα θα πεις μόνο. Δεν κοίτα, ετοιμάζω να την κάνω ένα πίνακα ζωγραφικής. Ναι. Προτρέτρο, το πρόσωπο. Ναι, για την Ανίτα. Αντί για ζωγραφιά θα γίνει. Όχι, προτρέτω, ζωγραφιά από τη Φιλινάδα στη Ζωγράφο. Ναι. Τη Μαυρίδου. Ναι. Θε να την καταπλήξει. Ναι, την κάνει. Και έχει και βάλει μια φωτογραφία του Καρβέλα μέσα στο. Κάποια στιγμή. Ναι. Εντάξει. Όχι, ρε, τέτοια πράγματα. Γιατί ρε, φίλε. Δεν γουστάρει. Είναι εδώ και σα ακούω, κόρη μου. Είναι ντόπρα γυναίκα. Τι δεν γουστάρει. Δεν γουστάρει γλυψίματα. Δεν γουστάρει γλυψίματα η Ανίτα. Δεν θέλει δωράκια. Δεν θέλει τέτοια σαχλαμάρε. Έτσι. Α, μπράβο. Ναι. Πού το ξέρεις εσύ? Φίλοι μου είναι. Εσύ δεν το ξέρεις αυτό. Καλά. Η Ανίτα πριν δύο χρόνια. Άσε τώρα να δει. Εγώ έχω πάει τώρα. Άκου εδώ. Η Ανίτα, άκου εδώ. Με την Ποντιακή. Μην μιλάς εσύ. Άκου εδώ. Η Ανίτα πριν δύο χρόνια μου πέρασε συνεργαστούμε με αυτό που λέει και έθεσε βέτο η Στεφανίδου. Και είπε όχι αυτό τον ανάγωγο. Ναι. Μετά το έχεις πει αυτό. Τι λες. Και να ξέρεις και κάτι άλλο ότι η Στεφανίδου και να θέλει να τη διώξει ο Ιβάν τώρα από εκεί. Ναι. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Γιατί έχει 2,5 εκατομμύρια ευρώ, πώς το λένε. Ρήτρα. Σαν του Τσίμηρο τη ρήτρα τον έβαλε. Ρήτρα, 2,5 εκατομμύρια. Πήγε επόμενη γραμμή. Και θα έρθει τη Δευτέρα και θα σε προσαλείψει με το γράσο, το πράσινο κουτί. Ναι. Κρεμάς και όλο το πόκα από τα χέρια του Χριστού στο Ρίο, λέει. Ναι. Για να μην χτυπήσει παλαμάκια. Πω, πω, πω. Στο τέλος από το βάρος ο Χριστός θα αναγκαστεί να δείξει τα. Ναι. Να έχουν το νου τους λίγο. Μετά από 10 χρόνια θα λες πιο κλεμμένο, τέταρτο βγήκες. Και λίγοι θα θυμούνται. Αν ζω σε 10 χρόνια. Λοιπόν, αεξή, αν λες ότι με 0-0 η Άκη θα έβγαινε, γιατί αυτό είπε σε στιχτοδός, μιλάς για σαν ομάδα γάμα εθνικής. Και αν δεν τρέπεσαι που το λες, βάλε τσίγκινο. Ναι, μάλιστα. Η Άκη δεν βγήκε, γιατί ο άλλος έγραψε 1-0. Εάν έγραφε 0-0, η ΑΕΚ θα έβγαινε. Πρώτος θα έβγαινε ο Παναής Κονέ στο κέντρο. Πρώτος. Αυτό βλέπω και εγώ. Πρώτος. Καλημέρα, φίλε. Βεβαίως. Χαίρετε, εγώ είμαι. Ναι, κύριε μου, εσείς. Ελπίζω να μην χαλάς τηλέφωνο πάλι. Όχι, όχι. Λοιπόν, μου άρεσε ο Παοξής. Εδώ είπα απλά και όμορφα. Λίγο πριν. Παραπριν. Παραπριν. Δύο ρε Στεφανάκο. Ωραία τα είπε. Φαντασία δεν σε πουλάει ποτέ, λες. Πριν σε διανοούμενο. Ναι. Αλλά τι φαντασίες φλεξίες είναι αυτές που λες ότι αν τα έφυγε 5 λεφτά και πέναλτι θα έδινε και τα λοιπά. Πάμε τώρα στο ραπ. Ναι. Γιατί δεν θα σε έδινε πέναλτι άμα το ακύρωνε τον γκολ. Όλα αυτά είναι φαντασίες φλεξίες. Τι φαντασίες φλεξίες είναι. Δεν σε αφήνει ποτέ. Πρέπει να είσαι και λίγο διανοούμενος και πρέπει να είσαι λίγο διανοούμενος για να είσαι και λίγο. Μια χαρά θα στο έδινε. Γιατί τα κακάκια του θα έφτανε να το κουμίνει όπως το ακύρωσε να το δώσει αλλιώς. Τέλος πάντων. Πάμε τώρα στο ραπτόπουλε. Με στεναχωρείς πάρα πολύ. Γιατί καλέ? Γιατί από σένα περίμενα να είσαι ειλικρινής. Ναι. Δεν είσαι ειλικρινής και θα σου πω γιατί δεν είσαι ειλικρινής. Γιατί πάμε να φύγω. Βεβαίως. Και δε, αυτό είναι πολύ άσχημο. Παίρνει ο Αργιανάκος τηλέφωνο, που για μένα πλέον όποιος αντιτίθεται σε όλη αυτή τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει είναι εδώ σύλλογος και τίποτα άλλο.
και λέει, καλά λέει, γιατί οι παοξίδες λένε ότι τις δεν γύρισε πίσω. Τι ψέματα είναι αυτά, ποτέ μια φάση. Δίκιο δεν έχω, Ραπτόπουλε, δίκιο έχεις. Εγώ δεν είχα πάρει τηλέφωνο και τα είχαμε συμφωνήσει ότι πράγματι είναι παγκόσμιο ρεκόρ να πηγαίνει στη σέντρα διαιτητής και επόπτης και να γυρνάνε και να αλλάζουν απόφαση από την επόπτη που ήρθε ο ποδοσφαιριστής. Έγινε ποτέ αυτό να πηγαίνουν εκεί οι δύο στη σέντρα και μετά να τα κυρώνουν? Γιατί δεν το λες? Υποτίθεται από μπάλα χέρι. Με την τηλεόραση που υπάρχει στα σύγχρονα ναι. κράτη τα ποδοσφαιρικά γίνεται. Ποια έχω τηλεόραση εγώ σου έχει δει ποτέ το παγκόσμιο ρεκόρ? Το έχω πει και μην πει γυρνά. Αφού κάνει ο διαιτητής τετράγωνο τηλεόραση ναι. και πάει και το βλέπει. Παραδόν το παγκόσμιο ρεκόρ ότι και οι δύο διαιτητές πήγανε στη σέντρα. Όταν πηγαίνουν, ποτέ δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Έχει ξαναγίνει διαιτητής να γυρίσει πίσω τη φάση όταν ο επόπτης σηκώσει τη σημαία. Αυτό το έχουμε δει πολλές φορές. Αυτό είναι το παγκόσμιο ρεκόρ. Οι δύο διαιτητές πήγαν στη σέντρα, πάει ένας ποδοσφαιριστής που λέει δεν είναι έτσι και αλλάζουν την απόφαση. Ναι. Γιατί δεν κάθεσαι να τα πεις? Πάμε λίγο στο φίλο του Θωμαΐδη τώρα. Το γραμμένο πες, Θωμαΐδη. Αυτά τα θα πεις στο γραμμένο, όχι σε μένα. Εμένα είναι θέμα. Ο Ιβάν. Επάνω. Ακού, 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 ακού. Δεν το πάω εκεί που θες εσύ. Ακού, εδώ έχουμε τώρα, εδώ έχει ξεσπανθεί ένας πόλεμος κοινωνικός. Μη μου μιλάς για γραμμένες, ούτε για διαιτησίες, ούτε για ΠΑΟΚ, ούτε για Άρη. Ναι. Άμα δεν μπορείς να διαχειριστείς εκπομπή σου, κάνεις χιουμοριστική, πολύ ωραία είναι εκεί πέρα, και μην το πας γραμμένο, τα ίδια τα παλιά ξινά στα φύλλα. Δηλαδή, τελειώσαν αυτά. Εδώ έχει γίνει κοινωνικός πόλεμος. Όταν λες κοινωνικός πόλεμος, για κάτω λίγο, Λιάννα. Βεβαίως το κάνω, Λιάννα. Αν με αφήσεις. Α, μπράβο, με αφήσεις πάντα, λέγε. Δεν έχω παράπονο. Ναι. Δεν έχω παράπονο. Μη λέω τώρα και ψέματα. Λοιπόν. Λέγε. Αυτό το ΠΑΟΚ, ο ποδοσφαιρικός πόλεμος που ξέσπασε, ναι. είναι επίπλαστος. Επί της ουσίας δόθηκε μια τεράστια ευκαιρία να ξεσπάσει ένας κοινωνικός πόλεμος για να καθαρίσει βρωμιά που υπάρχει, όχι στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το. Για να καθαρίσει τη βρωμιά που υπάρχει στην Ελλάδα. Καθαρίζουν τη βρωμιά που υπάρχει κάτω στη Χαβούζα, γιατί από εκεί ξεκινάει η βρωμιά. Καθαρίζουν ουσιαστικά τη βρωμιά που υπάρχει στην Ελλάδα. Γι' αυτό δεν μπορώ εγώ να δεχτώ ούτε Αριανό, ούτε Ηρακλή, ούτε Παοξή όμως. Ναι. Εμείς είμαστε τίμοι. Δεν το καταλαβαίνω. Εμείς είμαστε τίμοι, δεν μας βρωμιάριδες. Εμείς δεν είμαστε βρωμιάριδες. Οι άλλοι είναι βρωμιάριδες μόνο. Δεν κατάλαβες πάλι τι είπα. Υπάρχει μια βρωμιά στο σύστημα η οποία καταδυναστεύει αυτή τη στιγμή στο λαό. Ναι. Μνημόνια, τον Ατάλο κτλ. Η ίδια η βρωμιά αυτή η οποία καταδυναστεύει τα πάντα σε αυτόν τον τόπο. Καταδυναστεύει το ποδόσφαιρο και. Η βρωμιά στο σύστημα είναι κάτω, αλλά συμμετέχεις κι εσύ. Έχεις τρυπηθεί πολλές φορές. Συμμετέχω εγώ επειδή δεν έχω πολεμήσει ακόμα. Και αυτή η ευκαιρία τώρα. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει η αφορμή. Άκουμενα. Αυτά που έγιναν είναι η αφορμή. Η ωραία Ελένη είναι η αφορμή. Μην μαλώνετε, βρε. Φτάνει, βρε. Μην μαλώνετε, βρε. Έχει στείλει διαιτητές στη βρωμιά, προέδρου στην ΕΠΟ στη βρωμιά, ποδοσφαιριστές στη βρωμιά, έχει στείλει παράγοντες στη βρωμιά. Έχει συμμετάσχει κι εσύ στη βρωμιά, μάγκα μου. Έχει στείλει τον Καγκάτσι στην ΕΠΟ. Έχει στείλει τον Καγκάτσι στην ΕΠΟ με τον Κόκαλη, φίλε μου. Με τον Κόκαλη, φίλε μου. Έχει στείλει τον πρόεδρο της ΚΡΕ, τον Καραμελίδη, φίλε μου. Φίλε μου, καλέ μου. Φορεολαβίτη μου. Καραμελίδης. Έχουμε κάτι. Μικραίνει πάρα πολύ τη συζήτηση. Διότι εγώ τη μιλάω για μια φόρμα. Άσε τώρα το γεωγραφικό. Άσε το γεωγραφικό και σου λέω εγώ, σαν Αυτόπουλο, ότι έχει στείλει πολύ πράγμα. Έχει στείλει βασάρα στη βρωμιά. Δεν σε παίρνει να μιλήσεις για βρωμιά και εσύ μέσα είσαι. Ναι, γιατί τι έχω κάνει. Τι έχω κατά. Συγγνώμη, συγγνώμη. Πες ότι έχω στείλει τη βρωμιά. Πες. Δεν είχες δικό σου. Ας το δεχτώ. Αυτό είναι δικό σου τώρα. Όριο Ελαδίτη. Άκου εδώ. Έχει στείλει διαιτητές. Έχει στείλει πρόεδρο ΕΠΟ. Έχει στείλει. Άκου εμένα και εμένα. Θα μιλάς μόνο εσύ και να μιλήσω κι εγώ. Εντάξει. Εγώ και να παραδεχτώ τι εσύ. Ο Κόκαλης σε είχε γκόμενα. Ο Κόκαλης εσένα. Πήγε πάρα πολύ πίσω. Καλά, για να, και πάω για να, για να έχει επιχειρήματα αυτή τη στιγμή. Και κάτι πάρα πολύ στο κλίμα που σου λέω εγώ. Λαϊκίζει τώρα. Πα πίσω για του λαγοστόμιδε και του λιγόμυαλου. Η Βόρεια Κοινότη. Η Βόρεια Κοινότη. Πόσο δεν είναι Βόρεια Κοινότη το θέμα μου. Δεν είναι το θέμα μου Βόρεια Κοινότη. Και άμα σου πω και για τον Άρη και τον Ηρακλή που κατακρεούργησαν τα σωματεία του και φάγαν τα λεφτά.
Και αυτό δηλαδή δεν είναι. Άλλο τι έχει ρε αυτό. Ήταν αμάρτητο. Ήταν αμάρτητο. Άλλο πράγμα. Λέω ότι με διαστρέφει τα λόγια μου. Κουσούρια. Ναι. Διαστρέφει τα λόγια μου. Εγώ δέχομαι ότι είσαι αναμάρτητο. Ποιο είπε ότι υπάρχει κάποιο αναμάρτητο. Άλλο λέω εγώ. Ναι. Δίνεται μια πρώτη τάξη ευκαιρία ναι. μέσα από την αφορία που δημιουργήθηκε με το χαρτί που πετάχτηκε ναι. και με το προφεσινό με την ΑΕΚ ναι. να δημιουργηθεί μια κοινωνική επανάσταση ναι. ότι αυτοί ναι. που νεμόταν μέχρι σήμερα τα πράγματα και βρωμίζαν το σύστημα γενικότερα της Ελλάδος να πάνε από εκεί που ήρθαν. Έλα να σε πω κάτι τώρα. Αυτό το πόλεμο που ξεκινάει τώρα. Με 3.000 στην Καμάρα θα γίνει επανάσταση. Ούτε Φοξίδες, στην Κράμα του Φοξίδες. Ούτε Αριανός, ούτε Ηρακλειδέας. Έλα εδώ τώρα. Να λέει εγώ είμαι μόνος. Έλα εμένα τώρα. Έλα εμένα τώρα. Ναι. Με όλα τα ράδια της Θεσσαλονίκης, το Μετρόπολης αρχηγό. Να γαυγίζουν, να φωνάζουν τη Μέτρο Σπορ πρώτη σελίδα. 3.000, 2.500 στην Καμάρα, αυτή ήταν η επανάσταση. Πες το πάλι, το καταλαβαίνεις, το πάλι αυτό. Λίγα είδα, πάμε επόμενη γραμμή. Άκου, και, άκου. Κάτι βουλευτάκια που δεν τα ξέρει η μάνα τους, να πηγαίνουν στη Βουλή, να ακούγονται για να πάρουν κανένα ψήφο παραπάνω. Παοξίδικο ψήφο. Κάνε παοξίδικο ψήφο. Από κάπου να ξεκινήσουν τα βουλευτάκια, Κώστα. Τα βουλευτάκια. Δεν μασάω εγώ. Καλημέρα. Καλημέρα, ραπ. Εγώ, το ΠΑΟΚ, ΑΕΚ. Δεν το έχασε ο Σαββίδης, το έχασαν οι άνθρωποι του Σαββίδη. Οι δικοί του άνθρωποι. Και βάλα τον άνθρωπο μέσα και εκτέθηκε. Το όπλο και η καραμπίνα. Εκτέθηκε ο Σαββίδης. Γιατί αν ο Σαββίδης με αυτά που έχει πληρώσει, ξάπλα έπρεπε να είναι ο Δημητριάδης. Και ο άλλος ο Καράβλαχος από την Καλαμάτα, ο Λιμπερόπουλος. Ο Λίμπε. Σας πήρε το πρωτάθλημα ο Βλάχος, ο Λιμπερόπουλος και ο Κοιλιάς, ο Δημητριάδης, κύριοι. Γιατί ήσασταν ερασιτέχνες. Πάμε επόμενη γραμμή. Και με αφήσανε και δεν με αδικήσανε. Φτάνει βρε στα μάτια μου αυτό το πράγμα. Θα αφήσω εγώ με στην Τούμπα το Κοιλιά να μου κάνει να πούμε πόλεμο το διαιτητή με στην Τούμπα. Άντε βρε. Δεν σε αφήνει, φιλιά σου τώρα. Δεν μα αδικήσανε. Καλημέρα, ρα. Καλημέρα. Ραπτόπουλε. Έλα, φίλε. Έχουμε κάνα νέο από τη σημερινή εκδίκαση τη υπόθεση. Δευτέρα. Τετάρτη θα βγει από εδώ. Τετάρτη. Τετάρτη. Εσύ τι πιστεύεις, σαν Αγαπτόπουλος. Θα φας μείον 3 αμπάοκ στο κεφάλι. Μόνο μείον 3. Μείον 3 από το άρθρο 19. Και ο Σαββίδης θα φάει κλάιμα, είναι ένα πρόστιμο. Σιγατιά του πάθου. Ο Σαββίδης σήμερα που πήλησε την καπνοβιομηχανία του, είναι τυχαίο, πιστεύεις εσύ σαν Αγαπτόπουλος. Όχι. Τι πιστεύεις εσύ δηλαδή σε αυτό που έγινε σήμερα. Ότι το δούλευε αρκετό καιρό και το δημοσιοποίησε σήμερα. Είναι τυχαίο που πούλησε σήμερα. Όχι. Δεν πουλιάται ρε φίλε σε μια νύχτα ένα μαγαζί έτσι. Σήμερα. Ναι. Είναι τυχαίο ότι πριν 5-6 μέρες μπήκε με το πιστόλι και σήμερα πουλάει τις μετοχές του, τη βιομηχανία του. Μα δεν πουλάει. Μα δεν πουλάει αυτήν μόνο. Πουλάει τον όμιλο ένα που συμπεριλαμβάνει και αυτήν. Ναι. Είναι τυχαίο κατά τη γνώμη σου. Όχι. Τα καλιά. Είναι τυχαίο. Όχι. Πάει ο Πάο. Τι πιστεύεις εσύ, σαν Αυτόπουλος. Τρεσκετάνω αυτό που πήγε με το πιστόλι ή όχι. Όχι. Τότε. Τι τότε. Τότε τι πιστεύεις, ότι έγινε τυχαία όλο αυτό. Τρεις φορές με ρώτησες, σε λέω όχι. Δεν ήταν τυχαίο. Ναι, ναι περίμενε, περίμενε. Περίμενε. Πουλάει σήμερα την καπνοβιομηχανία του, έτσι. Ναι. Και 4-5 μέρες μπήκε με πιστόλι στο γήπεδο. Ναι. Είναι και... τυχαίο. Δεν ήταν εσχεμένο. Κατά τη γνώμη μου, που είμαι παοξής, ήταν εσχεμένο. Άκουδω εμένα. Δηλαδή, ναι. ήξερε ο Σαββίδης ότι θα ακυρώσει τον κόλο ο επόπτης με τον διαιτητή και ότι θα κάνει σκηνικό να μπει μέσα με το πιστόλι. Να τον βγάλουν φωτογραφία αλλά μην τον βιντεοσκοπήσουν και καταρχήν εν θερμό έχεις δει άνθρωπο. Έχω δει πολλούς εν θερμό. Πιστεύεις ότι... Ένα λεπτό. Πιστεύεις δηλαδή ότι ο Σαββίδης έκανε θέατρο όταν μπήκε μέσα. Φυσικά μπήκε εσκεμμένα με το πιστόλι για να έχει λόγο να την κάνει. Φίλε με τι ασχολείσαι. Ορίστε. Η δουλειά σου ποια είναι, με τι καταγίνεσαι. Εγώ είμαι ιδιωτικός υπάλληλος, αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι, δηλαδή
Εσύ ας πούμε έχεις δει ας πούμε ένα τύπο σαν το Σαββίδη να παίζει θέατρο έτσι σχέδιο. Να τον πάω στο Εμίλιο Βεάκη να τον κάνει ηθοποιό. Να παίξει με το Δάνη Κατρανίδη να πούμε και την Κάτια Δανδουλάκη. Για χαρά. Όχι. Για χαρά. Όχι δεν. Αν δεν μπορείς να διακρίνεις. Ένσταση. Με το πιστόλι, για να σου πω κάτι. Το πιστόλι το έχει πάντα μαζί, έχει άδεια πλουφορία ο άνθρωπος και το έχει την προστασία του. Αυτό... Και δεν υπολόγισε ότι έχει πιστόλι και κατέβηκε κάτω. Κατέβηκε για άλλο σκοπό. Είπε... Το πιστόλι πάντα υπάρχει στη ζώνη του. Συμφωνώ στο μισό που είπε το παλικάρι. Εντάξει. Το μισό ποιο είναι. Ότι δεν ήταν τυχαία η πώληση. Μα όσα έχουν γίνει το τέλο. Έτσι κι αλλιώ θα το πωλούσε, αλλά το άφησε να ανακοινωθεί τώρα. Πάμε. Μπορεί να ανακοινώσει τον άλλο μήνα, μα ήθελε. Έτσι, ή τον προηγούμενο μήνα. Σωστό. Σιγά τα ουά. Αλλά μια τέτοια κίνηση σχεδιάζεται 6 μήνες τουλάχιστον για να πουλήσει έναν όμιλο. Τι είναι 1,6 δις ευρώ ή να βάλει 50 ευρώ στον κόρτοπα βενζίνη. Θέλει μελέτη αυτό. Και πάλι θέλει να το πει φυσικά. Βενζίνα, πρόσεχε. Βέβαια. Γκάνουλα. 1,6 δις. Μιλάμε τώρα για 50.000 εργαζόμενους εκεί πέρα. Καλημέρα. Όμως. Βέβαια. Αλλά το έκανε τώρα να το δημοσιοποιήσει. Λέει, μάγκες, φυσικά ο άνθρωπος που ήταν ο ακροατής μας προηγουμένως είχε απόλυτο δίκιο. Καλημέρα. Να τους δείξει τα δόντια. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Έλα. Έλα. Γίνεται. Καλά. Να σε πω. Γι' αυτό φαγώθηκαν πριν πόσες μέρες με το τότε που είχε βγει ένα δικαστήριο και είπε ότι πρέπει να πληρωθεί σε κάποιο το πρόστιμο και φαγώθηκαν όλοι και η πολιτεία μας κυνηγάει και τέτοιο. Δεν έβγαιναν οι αριθμοί φαίνεται. Γιατί η τσάπα δεν την πήρε. Χρεοκοπημένη δεν την πήρε. Δεν πούλησε ρε τη ΣΕΚΑΠ σχέτη. Πούλησε ένα όμιλο εταιριών που συμμετείχε και η ΣΕΚΑΠ σε αυτό. Δεν πούλησε μόνο τη ΣΕΚΑΠ. Πούλησε την εταιρεία που ήταν η ΣΕΚΑΠ ένα παράρτημα. Ναι. Δηλαδή. Τέλος πάντων. Ναι, μην επιχειρηματικά. Δεν είναι έτσι όπως το λες. Ναι. Ραπ. Πήρε μια χρεοκοπημένη ΣΕΚΑΠ και την πούλησε. Ναι. Δεν πούλησε τη ΣΕΚΑΠ μόνο. Πούλησε και τη ΣΕΚΑΠ. Ναι. Ναι. Τώρα θα ζητηθεί αυτό το πρόστιμο από τους Ιάπωνες ή θα το πληρώσουν. Τώρα θα πάει ο Μητσοτάκης μαζί με τον ή ο Τσίπρας να ζητήσει από τους Ιάπωνες το πρόστιμο. Άκου, επειδή είναι μέσα αυτή η εταιρεία στον όμιλο, δεν ξέρεις αν στη συμφωνία στο 1,6 δις δολάρια που λέγεται είναι και το πρόστιμο μέσα. Αυτά είναι φραγκοδίφραγκα τώρα. Εδώ ο Σαββίδης, σαν να λέμε, πούλησε 8 όροφη οικοδομή και η ΣΕΚΑΠ είναι όχι ένας όροφος, ένα διαμέρισμα του ορόφου. Τι γίνεται. Δεν ξέρουμε. Μας νοιάζει τώρα για το πρόστιμο ή δεν μας νοιάζει. Τι να σε νοιάξει, εδώ παίχτηκαν δις τώρα. Σε νοιάζει αν θα είναι το 5 εκατομμύρια ευρώ το πρόστιμο μέσα γιατί, εκεί. Ρε, φίλε, που είναι συμφωνημένο εκεί, ρε. Βουλευτής, υπουργός, τι είσαι, γραφείο τύπου του πρωθυπουργού, τι σε νοιάζει. Τίποτα δεν είμαι, ρε φίλε. Απλά έχουμε κοντή μνήμη σαν λαός. Τέλος πάντων. Ναι. Κάτι άλλο. Να σε ρωτήσω, ρε Ραπ. Ναι. Οι διαιτητές. Ναι. Μετά από μία-μία μισή ώρα που ήταν κλεισμένοι, ναι. Βγήκανε στον αγωνιστικό χώρο. Όχι. Να σπυρίξει τη λήξη. Όχι. Κράτα το αυτό. Ο ΠΑΟΚ, η δεκάδα του ΠΑΟΚ ήτανε. Μαζί με τους διαιτητές να σφυριχτεί η λήξη ότι δεν βγήκε η ΑΕΚ. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ ήτανε. Ναι ρε παιδί, οι διαιτητές με τους παίκτες του ΠΑΟΚ όχι. Να σφυρίξει. Οι διαιτητές όχι. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ ήτανε. Αυτό κράτα το να σου χρειαστεί την Τετάρτη. Ναι, μπορεί, έχεις δίκιο. Κλείσε. Εντάξει. Να είσαι καλά. Καλώς. Καλώς από το κύριο. Αρέσει αυτό. Ήποπτο, καλό. Άντε ρε που θέλετε βορρά και νότο, κάθε επικραμμένο θέλει ποδόσφαιρο σε μια χώρα που τα είπε. Λοιπόν, ακούστε, δείτε. Εγώ σας είπα, δεν γουστάρετε την Αθήνα. Μάλιστα. Μάλιστα. Κάντε αυτό που κάνετε στην Καταλανία. Τι κάνω. Χωρισμός. Διάσπασης. Διάσπασης. Ναι, ρε. Αλλά μετά θα βγείτε και θα πείτε, τι Ελλάδα μας. Ή φωνάζεται χωρισμός ή δεν φωνάζεται. Άντε τώρα, λαϊκίστικα πράγματα. Και η Αθήνα να χωριστούμε, άντε χωριστείτε. Πάτε τα Βαλκάνια, κάντε τα να πούμε με τη Λάρισα και πείτε την ξέρω εγώ. Ναι. Ναι. Μέχρι εκεί. Μέχρι τα Φάρσαλα. Και πάει ο Ιβάν το λιμάνι να πούμε. Μια χαρά. Μαγιά. Όμιλο εταιριών. Πουλήθηκε. Δικά του είναι τα λεφτά, ρε, ό,τι θέλει κάνει. Τώρα ψάχνουμε, λέει, σε κάποιον. Ρε, θελέσει που μιλάει για καβούζα, όταν σε περνάγανε τα ηλίκη πέρσι ο Κίζα. Τελικό και έπαιρνε στο κύπελο με Call of Sight, μίλαγε για πόλεμο. Γιάννη λέει Παναθηναϊκός από τα μέλη. Τώρα θα ξεκινήσουν αυτέ οι ίντρικε, εντάξει τώρα καθένα. Θα είναι ωραία πράγματα. Η ίντρικα. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι, καλημέρα σα. Καλή σα μέρα, κύριε. Τι κάνετε, είσαστε καλά.
Άκου λέει. Μα τρίψε λίγο το εντεράκι, αλλά καλά είμαστε. Εντάξει. Πήγε να φάει Φαγκρόπουλο. Συναγερή. Δεν είμαι για ψάρι εγώ, δεν είμαι, όχι. Έχω δυσδεξία. Έχω να κάνω μία παρατήρηση και μία διαπίστωση με ευχή. Ξεκίνα από κάπου. Ξεκίνα το. Να αρχίσω από τη διαπίστωση, γιατί για την παρατήρηση μπορείτε και να μην. Όπως βολεύεσαι, όπως βολεύεσαι. Με μια έναν πόνο. Ναι, μπορείτε να μου πείτε, υπάρχει το σύστημα στους φίλους του ΠΑΟΚ ότι μία πόλη, μία ομάδα, ναι ή όχι? Ναι, υπάρχει. Υπάρχει. Όποιος σκάβει τα λουνούλη, το λάκκο πέφτει ο ίδιος μέσα. Όχι απαραίτητα. Θα είναι κακό, δηλαδή, εγώ σαν φίλο Αριανός να χαίρομαι με το σύνθημα αυτό από την επόμενη χρονιά? Δηλαδή, τι λες, ότι θα πέσει ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, κατηγορία τώρα? Δεν ξέρω, εσείς το είπατε. Είναι κακό να χαίρομαι εγώ δηλαδή? Συγγνώμη, εμείς και οι δημοσιογράφοι της Θεσσαλονίκης ή εμείς συγκεκριμένοι οι δύο που είμαστε εδώ αυτή? Όχι, ο κύριος Ζαπτόπουλος που είπε τώρα την άποψη αυτή, δηλαδή το δικό μου το σκεπτικό είπε. Αχα. Εγώ δεν πιστεύω να φτάσουν ως εκεί, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όχι, δεν υπάρχει τρία. Ο λογικός οπαδός του Άρη. Είναι κακό να χαίρομαι? Όχι, δεν είναι κακό. Όχι. Είναι φυσιολογικότατο να χαίρεστε. Α, μπράβο, είναι φυσιολογικό, δεν θα το παίρνετε ότι έχετε κάποιο πρόβλημα. Είναι φυσιολογικό να χαίρομαι εγώ, ναι. Να ζήσω κι εγώ τον σύστημα, μια πόλη, μια ομάδα. Σωστά. Λοιπόν, να πάω στην παρατήρηση. Ναι. Για μένα, κακός προχθές το βράδυ που βγάλατε σε ψηφοφορία τον Βασίλη και τον Σπύρο, τους δύο αξιόλογους γιατρούς. Ποιους αποδέχεται ο κόσμος περισσότερο? Λάθος είστε κύριε, δεν καταλάβετε καλά. Δεν κάναμε αυτό το πράγμα. Ναι, δηλαδή, για πείτε μου τι είχατε κάνει. Κάναμε εκείνη τη στιγμή, επειδή ο γιατρός είπε δεν θα ξαναμιλήσω πίσω από μικρόφωνο να βγω στον αέρα της πόλης, γιατί διαβαλόταν και δεχόταν η πειρά. Εγώ ήρθα και έκανα ένα γκάλωπ να το συνελέσω, να πούν όλοι ναι, ξέρω εγώ, ή θέλουμε ή δεν θέλουμε να ξαναγυρίσει πίσω ο γιατρός, ο κτηνίατρος συγκεκριμένο, ο Βασίλης λέγεται. Ναι. Ξανά στις εκπομπές. Και βγήκε το αποτέλεσμα 32 υπέρ, 22 κατά. Δηλαδή να ξαναγυρίσει. Καταλάβατε. Δεν υπήρχε θέμα σύγκρισης. Όχι, εγώ νομίζω ότι έγινε το αντίθετο. Όχι, λάθος κάνετε. Δηλαδή, είστε ο μοναδικός που το πιστεύει αυτό. Λάθος κάνετε. Δεν καταλάβετε. Όχι, ίσως λάθος κατάλαβα εγώ. Δεν πειράζει και αν καταλάβετε. Γιατί πραγματικά στεναχωρέθηκα, γιατί και οι δύο είναι αξιόλογοι άνθρωποι και επιστήμονες. Ναι. Λοιπόν, αυτό παιδιά, να είστε καλά. Απλώς αν ακούσετε την εκπομπή της Τετάρτης της βραδινής, θα καταλάβετε γιατί. Καταλάβατε. Ακούσετε την Τετάρτη σε μαγνητοσκόπηση, βάλει το να πέσει και θα καταλάβετε τι έγινε. Σωστό. Ναι. Okay. Έγινε. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Λίβερπουλ City να σχολιάσουμε. Τι να το έτσι αμφισβητήσουμε. Αριανός φοιτητής από Ρόδο. Ναι. Ματσάρα. Ωραίο ματσάρα. Θα το δούμε αυτό. Και Γιουβέντους Ρεάλ μ' αρέσει. Και Γιουβέντους Ρεάλ. Και αυτό μ' αρέσει. Φοβερό. Λοιπόν, ναι. Πάρα πολύ. Αγγλική παιδιά, καλησπέρα. Στέφανο, βλέπει το κορώνα, κρεμάσει το πω. Θα διαβάσω μόνο τα μηνύματα. Ναι, ρε. Καλημέρα. Δεν ήρθε. Πάμε στου 6 τελευταίου για σήμερα. Έτσι. 6 τελευταίου. Θα πάμε και στα μωρά να πούμε κάτω, εκεί στα καραόκια. Θε να πα στο καραόκι. Θα πάμε μαζί, φαλακροβέλο. Άντε να δούμε. Σε πάρω μαζί. Σε τι κατάσταση θα βρούμε το Χατζινάκο. Θα το βρούμε. Δάσκελε, ήρθα. 6 τελευταίοι για σήμερα. Έλα, κάνει και μια έκπληση. Πάρει κομμα κανένα. Έλα, ναι. Άντε. Έλα. Πάμε. Καλημέρα Κωστή. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα Στέφανε. Γεια σου. Καλημέρα παιδιά. Εδώ. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο, σ' ακούω πολύ καιρό και τα μεσημέρια και τα βράδια. Με τον Κωστή και τον Στέφανο και τα άλλα παιδιά. Καταρχήν να πω να αφήσουν τις βλακίες αυτά με τον άνθρωπο, τον γιατρό. Εδώ έχουμε μάθει στη Θεσσαλονίκη ο κόσμος να γουστάρουμε όλες τις προσωπικότητες, όλους τους χαρακτήρες, όλες τις γνώμες. Αφήσει το παιδί, είναι μια χαρά, παρόλο που εγώ είμαι ΠΑΟΚΣΙΣ και δεν πολύ υποστηρίζει τον ΠΑΟΚ. Αλλά μα δεν το δίκαιο είναι το παιδί, εντάξει τώρα μην το βάλουμε κάτω τώρα και το χτυπάμε. Ποιος χτυπάει ρε, μα ο Βασίλης όταν ακούσει το ραδιόφωνο δεν αποκλείεται να αλλάξει βελόνα, τον ακούσουμε ευχαρίστηση. Τώρα θα γίνει, ξέρεις, η ίντριγκα, τώρα θα πάρει ο Στραβοστόμης ο ΠΑΟΚΣΙΣ. Τώρα θα πάρει ο Παναθηναϊκός MVP. Κατάλαβες, εκεί περιμένεις. Αυτό γουστάρεις, τι περιμένεις. Ξέρει και κιλά μπάλα, αυτό είναι μια χαρά. Ο άλλος. Ναι. Όλοι έχουν τη δικιά τους προσωπικότητα, όλοι είναι εσπρόδεκτοι να μιλήσουν στην εκπομπή, να τους ακούμε κτλ. Λοιπόν, τώρα να μπούμε στο κυρίως θέμα. Εγώ θέλω να μιλήσω για την ΑΕΚ, για το μάτι με την ΑΕΚ. Κωστή, σε παραδέχομαι, η απόψη σου είναι πολύ μπροστά από όλους. Συμφωνώ σε αυτά που είπες ότι η ΑΕΚ ήρθε εδώ πέρα διαβασμένη. Η ΑΕΚ ήρθε εδώ να επηρεάσει τον διαιτητή.
ο Ολυμπιακός ήρθε εδώ να μην παίξει. Και οι δυο κατάφεραν μέσα στην Τούμπα να σε κάνουν ζημιά. Αυτό, αντί να πάνε να λες, δεν μα αφήσανε. Μας αδίκησανε. Πρέπει να δεις τι δεν έκανες καλά. Συμφωνώ μαζί σου. Ήρθε ο Ολυμπιακός να μην παίξει και δεν έπαιξε. Και ήρθε η ΑΕΚ διαβασμένη στο πώς θα φερθεί σε διαιτητή επόπτη και τα λοιπά. Ως και ο δημοσιογράφος μες στην Τούμπα, στην Νόβα, με την ΑΕΚ ήταν. Συνέχισε τώρα. Πάνω σε αυτό, Κωστή, να πω δύο λεπτομέρειες τις οποίες δεν τις έχει αναφέρει κανείς. Πέρα από αυτά που λες για Δημητριάδη, για ιστορίες και ο Δημητριάδης που κάναν. Παίρνει το πρωτάθλημα, σου λέω συμμετοχή. Συμφωνώ μαζί σου, φίλε. Εγώ τα έχω με όλους αυτούς που απαρτίζουν τον Ιβάν, ο οποίος ο άνθρωπος, όπως είπες πολύ σωστά, τον εξέθεσαν. Θα άφηρε ποτέ ο Μπάγεβιτς, ο Δημητριάδης, ο Λιμπερόπουλος, οποιοδήποτε εκεί γύρω από την ΑΕΚ να μπει μέσα με το πιστόλιο Μελισανίδης. Εν θερμό. Τίποτα. Μα γι' αυτό τους πληρώνεις. Και να μπω, Κώστα, σε δύο λεπτομέρειες που δεν έχω. Θα έχω εγώ 70 γορίλες και πάω παίξω εγώ μπουνιές. Πάω παίξω εγώ μπουνιές που δεν έχω γορίλες. Έτσι, έτσι όπως τα λες είναι, φίλοι μου. Να μπω σε δύο λεπτομέρειες γρήγορα, να μην τρώω πολύ χρόνο. Κώστα, δεν παρατήρησε κανείς ότι οι παίκτες της ΑΕΚ ήρθαν εδώ να παίξουν το παιχνίδι. Οι δικοί μας οι παίκτες μπλέχτηκαν σε αυτό το τρυπάκι. Άμα θυμάσαι, Κώστα, και ο Μάτος και ο Κάμπος και δεν θυμάμαι ποιος άλλος παίκτης έχουν φάει κίτρινη κάρτα όρθιοι. Ναι. Όρθιοι, χωρίς να κάνουν τίποτα. Και ο Μπακάκης και ο Λιβάγια στην αρχή και ακόμα ένας δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν σαν να τους χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα. Σε αυτά τα μάτς, Κώστα, επειδή έχω παίξει ποδόσφαιρο χρόνια και ξέρω πώς είναι όταν παίζει τέτοιο δυνατό ντέρμπι, σε αυτά τα μάτς ξέρεις που πρέπει να τρως κίτρινες κάρτες. Κάτω, χαμηλά, στο χορτάρι, πάνω στη φάση. Εγώ είχα ένα συμπαίκτη ο οποίος σε ένα χρόνο, χωρίς να φάει κάρτα, είχε στείλει αναγκαστική αλλαγή 8 επιθετικούς. Αλλά ήταν έξυπνος. Δεν έτρωγε παπά. Και κάτι τελευταίο, Κώστα, είδατε τη φάση όταν ο Κομίνης σηκώνει το χέρι και, και δείχνει το offside που πάει ο Βεϊρίνια και τον ορμάει ο Μπάρκας και ο Κονέ τον πιάνει από το λαιμό από πίσω και τον τραβάει τη φανέλα. Το είδε κανείς αυτό το εγώ πράγμα? Εγώ δεν το είδα, βασικά. Όχι, δεν το είδα. Βάλτε ξανά το βίντεο και δείτε. Την ώρα που σφυρίζει ο Κομίνης στο offside και σηκώνει το χέρι, το φτάνει ο Βιερίνια να διαμαρτυρηθεί, το σμπρώχνει ο Μπάρκας και από πίσω ο Κονέ τον πιάνει το σβέρκο και τον τραβάει τη φανέλα. Το βάλουμε. Κάρε να το δούμε, γιατί εκείνη την ώρα είχε ένα μπούγιο εκεί πέρα. Έχεις δίκιο. Τώρα το... Φίλε μου, δείτε το, ναι. Θα πάθετε πλάκα. Θέλω να πω ότι ο Κωστής έχει μεγάλο δίκιο σε αυτό που είπε. Ήρθαν εδώ, μας πουλήσανε τρέλα και εμείς πέσαμε στο τρυπάκι με διαφορετικό τρόπο από αυτό που έπρεπε. Αυτά. Ωραία. Για αυτούς που θέλουν να βλέπουν, είναι τυχαίο που πετάχτηκε χαρτάκι προς αυτούς που λέγαμε μη θα έρθουν για να φύγουν και πετάχτηκε από τους επισήμους. Αναρωτιέμαι, είναι τυχαίο που για ένα πέναλτι του Μάγου στο κύπελο τα καταστρέψαμε όλα και δεν κατεβήκαμε, λες και χάναμε 0-4, δίνοντας μετά Ολυμπιακό στο κύπελο στην ΑΕΚ. Είναι τυχαίο που όταν επί κόκαλη προσπαθούσα, έπαιρνα ρυθμό να ισοφαρίσω τον Ολυμπιακό του Τζόρτζεβιτς και στο κόρνερ πέφτανε ρετσίνες. Ήταν τυχαίο. Μάλιστα. Εκπομπή Μπούζο Γρηγοριάδης προχθές για Κομίνη. Βγες μίλα κολόπεδο. Γελίμενε. Ίδια εκπομπή εχθές Μπούζος. Αηδιασμένος και προβληματισμένος για τη βία στο σχολικό πρωτάθλημα. Στην Τριαδρία. Σας ακούμε, λέει και εμείς. Κωνσταντάρα, φύγε, λέει. Μάλιστα. Κωνσταντάρα, είπε εμένα. Ποιος είναι ο Κωνσταντάρα? Εμένα, λέει. Σιγά μην είσαι ο Κωνσταντάρα. Η Ελλάδα πάντα νίκε στη Δύση. Λέω 779. Ο Κυριάκος την ξαναείπε εχθές στο Σαββίδι. Γιατί το δείχνουν τα γκάλοπ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνεται από Σαββίδι. Το ΠΟΚ ενώθηκε. Πάμε στους 5 τελευταίους. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Τι έγινε? Καλά, φίλε. Να στάξω λίγο το δηλητήριο. Στάξε. Και να βγω εκτός λίγο θέματος. Σχετικά. Yes, και στάξε, ναι. Ωραία. Ο Μπούρτσος φωνάζει για το δίκαιο του ΠΑΟΚ, έτσι. Για να μην πάρει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ στα χαρτιά, δεν είναι? Μάλιστα. Θυμάμαι και πέρσι τον αγώνα που είχε κάνει για να μην πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα στα χαρτιά. Για τον αγώνα Πλατανιές Ολυμπιακός. Εκεί το έκανε αντίθετα. Όχι. Νομίζω ότι τα ίδια δεν έλεγε, ότι δεν πρέπει οι πρωταθλήματα να παίρνονται στα χαρτιά και τέτοια. Όχι. Όχι. Δεν θυμάμαι καλά, κύριε Λαπτόπουλε.
Μα τότε ήταν ο ΠΑΟΚ από την άλλη μεριά. Μα μήπως δεν θυμάμαι καλά. Εγώ θυμάμαι ότι έκανα αγώνα επίσης. Γιατί δεν νομίζω τώρα μια έτσι μια αλλιώς. Ό,τι μας συμφέρει, φίλε. Ό,τι μας συμφέρει. Μια ή αλλιώς είναι τα συμφέροντά μας. Λοιπόν, και ένα τελευταίο, έτσι τώρα που το θυμήθηκα. Ρε ραπ, πριν κανένα χρόνο δεν είχε ανοίξει ένα ραδιόφωνο και βγαίνανε και σου λέγανε ότι θα πάμε εμείς από εκεί γιατί παίζει πολύ Ηρακλή και πολύ Άρη και τα έχει όλα 30-30-30. Ναι, ναι. Θυμάσαι? Θυμάμαι. Τι έγινε και ο σταθμός τώρα? Πονάει η πλάτη του ιδιοκτήτη από ένα δάγκαμα. Ενός τύπου ο οποίος φορούσε. Είχε μουστάκι. Ναι. Να σε καλά, φίλε. Για καλά. Όχι το. Φύγε, φύγε. Πρέπει να το διώξει τον άνθρωπο. Ξέρει αυτός τι λέει. Μην τους διώχνεις, βρε. Ρε, σε παρακαλώ να μου. Πάρτε κάποιος από το Φοντένεμπολο να ακούσουμε. Έπαθε αυτός ο ιδιοκτήτης του σταθμού μόλυνση από δάγκωμα, όχι από το δόντι του. Ναι. Από το μουστάκι. Τι ήταν δηλητηριασμένο το μουστάκι. Τι είχε πάνω το μουστάκι. Ξέρω εγώ, πήγε σε έναν δερματολόγο και τακτοποιήθηκε μετά από πολύ καιρό. Αν τακτοποιείται αυτό το πράγμα. Τι το μουστάκι αφήνει σημάδια πάνω. Άφησε και το έγκαβωμα. Έγκαβωμα. Καλημέρα. 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 Σε τι κολοχωράζουμε, ρε Ραβδόπουλο, για παίρνουμε. Σε τι κολοχωράζουμε, για παίρνουμε. Γιατί, κύριε, δεν σας αρέσει. Τι να μ' αρέσει, εσύ. Μιλάμε για ποδόσφαιρο και δεν κοιτάμε τα βασικά πράγματα τα οποία. Κύριε μου, έχετε το πρωτάθλημα που σας αξίζει και τους πολιτικούς που σας αρέσει. Και εγώ συμμετέχω σε αυτό. Γιατί να διαμαρτυρηθώ? Με βλέπεις να διαμαρτύρομαι? Εσύ δεν διαμαρτύρεσαι καθόλου, εντάξει. Εσύ γιατί να διαμαρτυρηθείς? Μια χαρά είσαι. Καλά. Γιατί, όλα εσύ καλά. Δεν είσαι μια χαρά. Κι εγώ λέω όπως μια χαρά είμαι. Εντάξει, λοιπόν. Πιστεύω όπως είμαι μια χαρά. Απλά σου λέω όπως σε τι κολοχώρα ζούμε να ασχολούμαστε με τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό και να μην κοιτάμε τα βασικά πράγματα της ζωής. Ποια είναι αυτά? Ποια είναι αυτά? Είναι αυτά ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πληρώσουν, ας πούμε, συντάξιμα και δεν παίρνουν φράγκο. Αυτοί πρέπει να πεθάνουν σύμφωνα με τον κύριο Λομβέρδο. Α, πρέπει να πεθάνουν σύμφωνα με τον κύριο Λομβέρδο. Ωραία, μια χαρά. Είναι φύρες για το κράτος. Εμένα... Κάτσε, περίμενε να είναι... πω. Εμένα ο πατέρας μου είναι που έδινε επί χρόνια το ΤΕΒΕ στο ανώτερο. Τότε ήταν ο πατέρας σου, συγγνώμη, χρήσιμος για το κράτος. Τώρα είναι. Ήτραμα. Τότε όταν τα έδινε ο πατέρας σου ήταν παραγωγικός. Ήταν χρήσιμος για το κράτος. Τώρα που ο άνθρωπος μεγάλωσε, κατά τον κύριο Λομβέρδο πρέπει να πεθάνει γιατί είναι άχρηστος. Γιατί είναι πρέπει φύρα. Να τον πληρώσει το κράτος τώρα. Είναι φύρα, κατάλαβες. Δεν υπάρχει ανταπόδοση στο κράτος. Δηλαδή το κράτος πρέπει να πάρει, αλλά δεν δίδει πίσω. Κάτι οπότε πρέπει να το κλέψεις εσύ, αν μπορέσεις. Περίμενε. Περιμένω εγώ. Μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, για την ΑΕΚ, για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό, για οποιασδήποτε ομάδες και δεν κοιτάμε τα πιο βασικά στη ζωή μας. Ποια είναι τα βασικά τώρα. Ο πατέρας σου δεν πρόκειται να πάρει σύνταξη. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Είναι πιο συναρπαστικό. Για σένα πιο συναρπαστικό. Γιατί για σένα δεν είναι. Για μένα τι να θα πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Χαίστηκα να θα πάρει πρωτάθλημα. Τι ομάδα είσαι. Ποιο είναι το πρόβλημα της προσωπικής σου ζωής αυτή τη στιγμή. Για να ακούσεις. Πες μου. Το πρόβλημά μου. Είσαι άνθρωπος, δεν έχεις λεφτά, δουλεύεις και δεν σε πληρώνουν. Πες ποιο είναι το πρόβλημά σου, το βασικό. Ναι. Όχι. Δεν είπα ότι δουλεύουν μια χαρά. Ναι, πες μου, πού είναι το πρόβλημά σου και σχολείς ότι γκρινιάζουμε για τις ομάδες. Δεν γκρινιάζουμε για τις ομάδες. Πες μου, ποιο είναι το βασικό σου πρόβλημα. Ναι, ρε φίλε, κοίταξε, ποιο είναι το πρόβλημά μου. Ότι κοιτάω πέντε πράγματα στη ζωή μου ναι. Και κοιτάω πως το βασικό στον κόσμο, ας πούμε, ναι. στο Ελλαδιστάν είναι το αν θα πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ ή η ΑΕΚ. Είναι τραγικό το πράγμα, δεν είναι τραγικό. Τι θα έπρεπε να. Ποιο το έκανε αυτό. Ποιος το έκανε αυτό να φτάσουμε σε σημείο να ψάχνουμε αν θα πάρει πρωτάθλημα η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ. Ποιος, γιατί, ρε, φίλε. Ποιος? Θέλω να μου πεις ποιος, πες μου ποιος. Θα σου το πω απλά γιατί μερικά δεν καταλαβαίνεις. Στην Ελβετία ασχολούνται αν θα πάρει Σιόν ή η άλλη το πρωτάθλημα, η Red Bulls στην Ελβετία. Μα... Που ο μέσος μισθός είναι 4 και 4,5 χιλιάρικα. Του σκάει για τα πελέρε, φίλε. Άρτον και θεάματα. Όταν υπάρχει κρίση, θα υπάρχει ο Άρτος και τα θεάματα. Η Ρωμαϊκή. Αρένα, ρίξους μέσα στα λιοντάρια. Έτσι, όταν υπάρχει κρίση, ο κόσμος κατεβλάζουν τα πνεύματα και ξεχνιέται με αυτά τα πράγματα. Με τους άλλους και τα θεάματα. Όπως έλεγαν οι αρχαίοι. Οπότε θα μας ψιλοπηδάνε. Θα μας κάνουν από αυτό που είπες. Αν δεν αλλάξει μυαλό και δεν τους βγάλει σωστά και δεν βρει κάποιο να είναι αρχηγή και να. Αλλά όσο και να ψάξεις, από αλλού έρχονται τα σήματα. Διαφωνώ με το φίλο. Τελειώσαμε. 500.000, 400.000 άτομα κατέβηκαν για το όνομα της Μακεδονίας. 2.500 παοξίδες στην Καμάρα. Τώρα εσύ άλλο, το ένα άλλο τ' άλλο, ρε φίλε. Σε λέμε που ξεκινά τα πράγματα. Απάντησε μου. Ραπτοβούλε, έχεις άδικο 100% αυτό που λες. 100% εντάξει, καμία σχέση.
Φιλέ. Πώς καμία σχέση, ρε, κάτσε, περίμενε. Ναι, ρε, μαζί σου είμαι εγώ, έχει άδικο, δεν είναι τώρα. Τι συγκρίνουμε Μακεδονία με ΠΑΟΚ τώρα. 400.000 άνθρωποι κατεβήκαν στο Συλλαντήριο για τη Μακεδονία. Γιατί να μην κατεβούν. Που σημαίνει ότι δεν είναι ΠΑΟΚ αυτό. Είναι, δεν είναι ΠΑΟΚ. Τι είναι, έχει δει αυτό που λέει, εδώ μας πηδάνε κανονικά και καθόμαστε και ασχολούμαστε με το αν θα πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ ή άλλοι. Ποιο το λέει αυτό. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Κάνει λάθος. 500.000 άνθρωποι μετανάστευσαν και πήγαν σε καλύτερες χώρες, καλύτερα κράτη. Και δεν τους νοιάζει ποιος θα πάρει πρωτάθλημα. Και δεν τους νοιάζει ποιος θα πάρει πρωτάθλημα. Καλημέρα. Άρα να φύγουμε. Επόμενη γραμμή. Σ' απάντησα. 500.000 παραγωγικά χέρια. Κοίταξε, αυτό έχει το θέμα τώρα να, το πρόβλημά του. Στεναχωριέται επειδή ασχολούμαστε με λάθος πράγματα. Μα δεν ασχολούμαστε. Πέντε. Έλα, πάρε αυτού που ανάβουν. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, Ραπτόπουλε. Καλημέρα, φίλε. Ρε φίλε, είμαι πολύ διχασμένος μαζί σου. Διχασμένος. Είναι διχαστικός ο Κωστάκης. Γιατί, ρε φίλε. Τι ομάδα είσαι, αδερφέ. Καμία. Καμία ομάδα, γιατί έτσι. Δεν γουστάρω καμία. Μάλιστα. Φέτος είμαι Manchester City. Εντάξει, καλώς, καλώς. Ό,τι δεν ξέρεις που είναι το Πάικο, σε έλεγε εκεί πέρα ο δικός σου, ο Σαράντος. Δεν ξέρει που είναι. Το Πάικο. Ναι. Η Γουμένισσα δηλαδή. Ποια Γουμένισσα, ρε. Ποιο Πάικο. Ρε, καλά θα λέει ο Σαράντος εκεί πέρα, ρε. Φέρε άσε Σαράντο εκεί πέρα να μαθαίνουμε λίγο γεωγραφία. Σου είναι χρήσιμη. Ο Πάικο σου είναι χρήσιμο. Δηλαδή, συγγνώμη φίλε, συγγνώμη. Συγγνώμη. Δηλαδή, άμα το πάγκο που στην Ήπειρο, αν σου πει κάποιο, δηλαδή δεν κερδίσει. Δηλαδή, η γεωγραφία είναι χρήσιμη για έναν άνθρωπο. Γιατί όχι. Δηλαδή, το μπουκαλάκι που γράφει όρο πάγκο το νερό και το όλο όρο σέλι έχει διαφορά στη γεύση. Ρωτάς ρε φίλε, άμα έχει λεφτά, η γεωγραφία είναι εύκολη. Λες, έχω ξέρω εγώ στην πάντα μου κάποια λεφτά. Θέλω να κάνω ένα ευρωπαϊκό ταξίδι, ωραίο. Θέλω να πάω. Πού είναι καλά, σου ναι. Λένε. Θα πας Ρώμη, θα πας το κτλ. Πες αεροπλάνο πας. Ναι. Θες να πας με τα αμάξι. Πατάς το κουμπί το GPS, πας. Πας, τας όρος Πάικο. Google Earth. Earth, πας. Όρος Πάικο, με περιμένει το Μιλφομορό. Τακ, πηγαίνεις. Απλό είναι. Είναι άχρηστη γεωγραφία. Εχθές είπε ο Σαράντος, σε περιμένω στο Φοντενεμπλό. Πατάς, είναι Φοντενεμπλό. Πατάς. Είναι άχρηστη γεωγραφία σήμερα για έναν άνθρωπο. Πατάς το κουμπί και σε ναι. Πάει. Καληνύχτα. Επόμενη γραμμή. Όπως ήταν και τα ρήφες παλιά. Άμα δεν ήξερες τις οδοί, όπως λένε, δεν ήσουν τα ρήφες. Τώρα όλοι τα ρήφες είναι γιατί έχουν τα Google Maps, τα GPS. Πάμε στον κόσμο. Ορίστε. Ναι. Έλα, Βίλε. Έλα, καλημέρα. Ρα. Καλημέρα. Όχι, θα μιλήσω πολύ, επειδή θα αρέσουν οι ερωτήσεις και τα διλήμματα. Πες μου και την άποψή σου. Εγώ από αυτά που βλέπω τώρα τελευταίο καιρό στο ποδόσφαιρο. Τελικά κυβερνάνε οι 300 της Βουλής ή κυβερνάνε οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι, φίλε, και οι 300 της Βουλής είναι κλητήρες. Μαριονέτες. Οι 300 της Βουλής βάζουν τις υπογραφές. Κλητήρες και προμηθευτές. Καλό θα ήταν πάντως. Πολιτές, 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 πολιτές. Εγώ πιστεύω ότι κάνουν νόμιμες τις επιθυμίες των επιχειρηματιών οι βουλευτές. Ωραία. Επειδή συμφωνώ μαζί σας, ναι. Καλό θα ήταν να δούμε πώς σκέφτεται ο θεσσαλονικιώτικος λαός για να βγάλει και ένα σωστό συμπέρασμα από όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή. Εκλογικά το λέει. Όχι, το λέω και εκλογικά, δεν είναι το ζουμί. Είναι ότι οι επιχειρηματικοί όμιλοι που μας εκμεταλλεύονται στις δουλειές μας, εκμεταλλεύονται και το ποδόσφαιρο και στο τέλος είναι αυτοί που τους αποθεώνουμε κιόλας. Να ακούσουν ο παδούς μου να αποθεώνουν τον Σαββίδη, να πούμε. Να αποθεώνουν αυτός ο οποίος ήθελε μαριονέτα τον Τζίπρα με τις δηλώσεις του πέρυσι. Αν θέλουμε τέτοιο ποδόσφαιρο, τι να πω. Ναι, αλλά, Παόξης. Με τέτοιο επιχειρηματία μπορεί να δει πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να δει με το Ζαγοράκι το Λινό, κατάλαβες. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα σωστό, εννοείται. Στο σύστημα που ζούμε έτσι γίνεται. Αν θες δηλαδή δύναμη, είναι καλό που υπάρχει ένας δυνατός επιχειρηματίας εδώ. Όπως είναι καλό για τον Ολυμπιακό, την ΑΕ κτλ. Αυτό είναι. Και τον Ερακλειδέα τον φίλο μου, που μου λέει ότι για το εθνικοκεντρικό κράτος, ότι εσείς πέρυσι οι παγκοτζίδες ψηφίσατε να πέσω. Τότε δεν σκεφτήκατε ότι πρέπει να συμπορευτείτε με θεσσαλονικιώτικη ομάδα. Όχι. Νομίζω οι παοξίδες γνωρίζουν ότι οι άλλοι χαίρονται και το θεωρούν νομίζω πολύ καλά φυσιολογικό. Δεν άκουσα κανένα παοξί να διαμαρτύρεται γιατί ο Αριανός χαίρεται. Ή ο Ηρακλειδές. Ναι, τελικά το αθηνικοκεντρικό κράτο είναι μόνο εναντίον του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει αθηνοκεντρικό κράτος. Συμφωνώ. Δεν υπάρχει αθηνοκεντρικό κράτος. Και άμα έχετε κόλο,
διαχωρίστε την Ελλάδα και κάντε την Καταλωνία. Έχετε κόλλο ή μονολόγια είστε. Ακριβώς. Έχετε κόλλο ή δεν δίλημα, έχετε. Λοιπόν, το δίλημα που σε έβαλα στην αρχή, αν θες, ρίξτε το κάποια στιγμή. Ποιος κυβερνάει τελικά τον τόπο. Οι 300, οι επιχειρηματίες με τους παπάδες κυβερνά το. Καλημέρα. Λοιπόν. Τελευταία γραμμή. Ό,τι πεις, σε σταφέντη εγώ. Επιχειρηματίες. Τελευταίος. Μάλιστα. Ναι. Πάρε χαμπάρι, φίλε, εσύ είσαι. Κώστα. Ναι. Δώσε λίγο το διπλανό σου, παρακαλώ. Ορίστε κύριε, εδώ είμαι. Προηγουμένως είπες δηλαδή ότι ποιο το πρόβλημά σου, είπες εσύ. Έχεις σκεφτεί ότι το πρόβλημα μπορεί να είναι ότι δεν έχει πρόβλημα. Άμα δεν έχει πρόβλημα, πρέπει να βρει κάτι για να τον απασχολεί. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει πρόβλημα. Βρίσκει να έχει. Θα αναγκαστεί να υπάρχει. Υπάρχει άνθρωπος που το πρόβλημά του είναι ότι δεν έχει πρόβλημα. Μου δίνεις λίγο τον Κώστα, σε παρακαλώ. Πάρε τον, πάρε στον κάνω. Έλα. Εγώ τώρα από μικρό παιδί, τώρα εντάξει, είμαι πάνω από 50, έτσι, στο χαμηλοντάβανο. Δηλαδή, και επειδή έκανα και στην Πελοπόννησο καμιά 10 χρόνια και στην Αθήνα, έδωσα μία εξίσωση σε μία γιαγιά, για να καταλάβει στην Πελοπόννησο, και μου την έλυσε. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό. Ότι πρόσεξε να δεις τώρα, ότι η γιαγιά, η από κάτω, είναι 100 χρόνια, μ' ακούς? Συνέχισε. Είναι 100 χρόνια μπροστά, στην προπαγάνδα. Δηλαδή, πρόσεξε, η από κάτω, δηλαδή, το έχουν σπουδάσει από τότε που γεννήθηκε. Δε φταίω εγώ άμα είστε χωριάτες εδώ. Πώς? Δε φταίω εγώ άμα είστε χωριάτες. Ναι, εντάξει, εγώ στη Γενέβη μεγάλωσα. Άσε τώρα, δηλαδή, με κατάλαβες ό,τι σου λέω. Το δηλαδή να πούμε στη Γενέβη και να πας δεν διορθώνεται. Ναι, γίνεται. Άκου να σου δεν πω. Δεν το διορθώνεται. Στη Γενέβη γιατί. Στη Γενέβη όχι, γιατί αφού. Άλλο σου λέω ότι κοίταξε να δεις. 300 χρόνια για από κάτω, 400 χρόνια εμείς. Πρόσεξε τώρα. Με καταλαβαίνεις τη διαφορά. Οι από κάτω έχουν σπουδάσει την προπαγάνδα από τότε που γεννιούνται. Δεν φταίω εγώ που είσαι χωριάτη. Στις δικαστικές φυλακές Ναυπλίου η από μέσα ήταν 90% δηλαδή κρατούμενοι για σεξουαλικά εγκλήματα. Και όταν πήγα να πιω καφέ στο Άργος, Αργολίδος, όχι Ορεστικού, με κατάλαβες ό,τι σου λέω, ή δεν με κατάλαβες? Κώστα, σε σένα μιλάω. Θες να μου βγάλεις Άγιο τώρα το Βόρειο Ελλαδίτη? Και όχι, η γιαγιά με την εξίσωση, ας πούμε, έκανε, ξέρω δηλαδή, εγώ, όπως το λένε, μομιξίες, να πούμε. Ναι. Εγώ τώρα είμαι με ένα φίλο μου και μαζευτήκαν 20 γιουσουφάκια γύρω-γύρω μου. Και λέει, σας γουστάρουμε, σας ξέρω εγώ. Λέω, γιατί μας γουστάρετε? Γιατί είστε αυθεντικοί. Ενώ εμείς είμαστε κάτι άλλο. Χωριάτης είσαι. Από κάτω. Χωριάτης. Δεν με κατάλαβες. Γεια σου. Γεια σου, κατάλαβα χωριάτα, ρε. Στη Γενέβη μου μίλησε. Γιατί? Ναι, εντάξει, η άμυνα σου είναι αυτή, τέλος πάντων. Εντάξει, ναι. Ό,τι κατάλαβα, εγώ πάντως δεν κατάλαβα, δεν χρειάζεται εγώ παραπέρα. Εγώ κατάλαβα πολλά, είναι αφού. Ναι. Μπράβο, εντάξει, χαίρομαι που καταλάβατε. Έδωσε στη γιαγιά από το Άργος μια εξίωση και στην έλυσε τώρα. Πολλαπλασιασμό πινάκων, ναι. Τρίτη ηλικία, ούτε μαθηματικά. Ότι δηλαδή η άλλη στην προπαγάνδα ή από κάτω είναι 100 χρόνια μπροστά. Αυτό ήθελα να πω. Καλά, εντάξει. Άμα θες εσύ ένα τέταρτο να το πεις, ο άλλος ένα λεπτό το καταλαβαίνει. Ο άλλος έλυσε την. Είναι και πιο γρήγορος ο άλλος. Το Πυθαγόριο θεώρημα σε ένα χαρτί εδώ πέρα. Ο κάτω είναι και πιο γρήγορος και κατά κάποιο τρόπο, εκτός από πιο γρήγορος, δουλεύει και παραπάνω από σένα. Έχει καλύτερο κλίμα. Εκεί δεν μπορεί να δεις 18 ώρες στην ταβέρνα Σταυροπόδι. Δεν υπάρχει εκεί. Παρακάτω μα φραμπέκι κουμπολόι. Δεν υπάρχει εκεί κάτω. Απλά είναι τα πράγματα, ρε. Τι ψάχνετε να βρείτε, δηλαδή, είναι τα πράγματα, ρε. Τι ψάχνετε να βρείτε, δηλαδή, είναι τα πράγματα, ρε. Τι ψάχνετε να βρείτε, δηλαδή, είναι τα πράγματα, ρε. Τι ψάχνετε να βρείτε, δηλαδή, είναι τα πράγματα, ρε. Τι ψάχνετε να βρείτε, δηλαδή, είναι τα πράγματα, ρε. Τι ψάχνετε να βρείτε, δηλαδή, είναι τα πράγματα, ρε. Τι ψάχνετε να βρείτε, δηλαδή, είναι τα πράγματα, ρε. Τι ψάχνετε να βρείτε, δηλαδή, είναι τα πράγματα. Τι ψάχνετε να βρείτε, δηλαδή, είναι τα πράγματα, ρε. Τι ψάχνετε να βρείτε, δηλαδή, είναι τα πράγματα, ρε. Τι ψάχνετε να βρείτε, δηλαδή, είναι τα πράγματα, ρε. Τι ψάχνετε να βρείτε, δηλαδή, είναι τα πράγματα, ρε.